and gentlemen. Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ έτοιμοι μαζί σας. Αυτή τη φορά, όπως σας είχαμε πει, θα ξεκινήσουμε την περιοδία μας, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις κοινότητες. Εξαντλήσαμε όλους τους δήμους του νομού Σερών. Φυσικά δεν έχουμε πάει στον έναν και μοναδικό δήμο Ροδολίβους, αλλά θα πάμε εν ευθέτω χρόνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε και την βόλτα μας στους υπέροχους πέντε κοινότητες. Σήμερα θα πάμε σε δύο κοινότητες. Ξεκινάμε, όπως είδατε και κατά την διαδρομή, όπως είδατε, πηγαίναμε για τα σύνορα. Τις Νταλίκες. Πού πάνε? Πάνε στο Τελωνείο. Φυσικά δεν μπορεί να είμαστε σε άλλο χωριό, να είμαστε στην Ορεινή, ας πούμε, ή στη Βροντού, ή στο Αχλαδοχώρι, ή ακόμα και στο Άγκιστρο. Φυσικά σας μιλάμε ότι είμαστε στον Προμαγώνα, μόνο που αυτή εδώ η πινακίδα λέει Προμαγώνας τέλος. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε με τον Προμαγώνα, με την κοινότητα του Προμαγώνα. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε τη σημερινή μας εκπομπή. Δύο κοινότητες θα δούμε σήμερα. Η μία σίγουρα είναι ο Προμαγώνας. Η άλλη κοινότητα λογικά θα είναι κάπου εδώ κοντά. Γιατί να μας την πούμε, θα είναι το Άγκιστρο. Πάμε, καλή διασκέδαση, καλά να περάσετε. Στον Προμαγώνα. Ναι. Είναι κοινότητα ο Προμαγώνα. Κοινότητα. Ποιο είναι ο πρόεδρο? Βασίλης Καραβασιλείου. Βασίλης. Σάβας Καραβασιλείου. Σάβας ή Βασίλης.
Σάββας Καραβασιλείου. Σάββας Καραβασιλείου. Είστε η κυρία. Η κυρία Καρακαλή. Καρακάλη. Το μικρό. Σουλτάνα. Για, ο αρχοντικός μας, Σουλτάνα. Βεβαίως, βεβαίως. Γελάτε καλά. Γελάω, μιλάω, μια χαρά είμαι. Ναι. Στέλλα Δημαράκη. Στέλλα. Ναι. Στέλιος. Στέλλα Δημαράκη, Στέλιος. Είμαστε στην Ορμαντία. Γιορτάζουμε το 1000, το 1000 λέω. Στις 26, στις 26 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε από εδώ πέρα. Έλα το, λέγει, εσύ και σε λέω εγώ. Ναι, για να σας βλέπω και να με βλέπετε. Ότι θα σε δω στην τηλεόραση που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή θα με δείτε την Τρίτη. Ναι. Στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι. Την Πέμπτη στις 7, ναι. Και το Σάββατο στις 6. Σε ποιο πρόγραμμα? Στον Διάβλο Ροδόλυβους. Δεν το πιάνουμε σε αυτό. Δεν το πιάνετε γιατί ξέρετε, είστε από τον Πάνο Μαχαλά, όπως και κάποιοι άλλοι κύριοι εδώ πέρα στον Προβαχών. Μας πιάνουν πάρα πολύ καθαρά, μας είπανε. Εντάξει. Αλλά επειδή είστε στον Πάνο Μαχαλά, έχετε αυτό το πρόβλημα. Θα, πω, θα τα ακούσει όλο ο κόσμος. Θα μου πείτε πρώτα όμως γιατί έχετε αυτά τα δύο τα ελάφια. Για σφάξιμο τα έχετε. Αυτά τα δύο τα ελάφια τα έχω για σύνθημα. Που σημαίνει? Που σημαίνει κάποιο όταν με γυρεύει. Το λέω, αν θα δεις στο σπίτι δύο ελάφια, είμαι εγώ. Τα δύο ελάφια είναι σήμα κατά δεν, ναι, του σπιτιού σας. Τώρα πήρες τηλέφωνο, ας πούμε, και λες πού θα σε βρω. Στα δύο ελάφια. Στα δύο ελάφια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την κυρία Στέλλα θα την βρείτε στα δύο ελάφια. Πώς λέμε η ταβέρνα, τα 7 αδέρφια. 7 αδέρφια, ψαράδικο, ταβέρνα, αστιατόρια, πώς λένε. Σπεσιαλιτέ, βραστό νερό. Ναι. Μόνο που λέει γιατί βοηθάει, ακούω μόνο με τα αυτιά, γιατί βοηθάει. Με τα αυτιά ακούω. Με τα αυτιά ακούω. Είναι μηχάνη. Λογικό να ακούμε με τα αυτιά, ενώ με τα μάτια τι κάνουμε. Με τα μάτια πού να το βλέπουμε κι εμείς πάλι εδώ. Όχι, με τα αυτιά ακούμε, με τα μάτια τι κάνουμε. Τι κάνουμε εμείς με τα μάτια, λέμε, ξέρω εγώ. Όχι, δεν λέμε, δεν λέμε, με το στόμα λέμε, με τα αυτιά ακούμε με μόνο τα μάτια. Βλέπουμε, μόνο βλέπουμε. Ναι. Βλέπουμε, αλλά μακριά είναι, δεν το βλέπουμε προσωπικό. Δεν έχει προσωπικό. Προσωπικά δεν το βλέπουμε εγώ, να το μιλήσουμε. Ναι, προσωπικά όμως θα θέλετε να το βρείτε, να το μιλήσετε. Εγώ θέλω. Τι θα το λέγατε. Εδώ, πολλά λόγια είχα να το πω. Εδώ. Σας ακούει. Χριστάκης, Χριστάκης. Α, Χριστάκης. Το Χριστάκης. Χρήστος Χριστάκης, Τάκης. Χριστάκης. Και βλέπετε εδώ πέρα. Είμαι φωδιασμένος με ένα χάρτη για να ξέρω πού πηγαίνω. Ονομάζομαι Στέλιος Σταυρίδης. Από τον Διάβλο Ροδολύβους. Σταυρίδης. Στέλιος. Απούς. Από τον Διάβλο Ροδολύβους, στην τηλεόραση. Ροδολύβος. Ναι, δεν πειράζει, δεν φέρνουμε, έτσι μην φέρνουμε. Εδώ τον κύριο. Ροδολύβος. Ροδολύβος είμαι. Έχουν κάνει γνωστό ο Ροδολύβος. Μου Σταυρίδη στο χωριό μας, γιατί δεν ξέρει κανένα συγγένεια. Σταυρίδη. Ναι. Όχι, είναι συνόματος. Ο Σταύρος Σταυρίδη. Ναι. Απλή συνωνυμία. Α. Ο πατέρας μου από τον Μαυρόλοφο. Α. Η τηλεόραση είναι από τον Ροδολύβος. Εντάξει. Είσαι ο κύριος. Είμαι. Ναι. Είμαι κύριος. Είσαι ο κύριος. Σόρμαν. Ναι. Όχι, το κάνω τώρα. Α, πω το όνομα τώρα. Άμα θέλετε. Από το ίδιο. Το επίθετο. Πότογλου. Εντάξει. Πότογλου. Πότογλου. Ο Γλου Μικρασιάτη. Ναι. Μικρασιάτη. Θρακιώτη. 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 Κύριε Στέφανε, είσαι ρε με του δρεμένου, τα πάνε καλά. Γιατί να μην τα πάνε. Μου είναι καράφλα, μην πέσει. Το βλέπω από πίσω μου, όταν το βλέπω από πίσω μου φοβάμαι. Α, έτσι. Τα πάει καλά, δεν τα πάνε. Νομίζω τα πάνε. Πώ φτιάχνουμε ένα βραστό αυγό. Το βάζουμε στην αγγλική. Το βάζουμε και το τρώμε. Νερό και αυγό. Ναι. Και μετά αυτό είναι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, κύριο Φότογλου. Μάει. Από πού είστε? Δραμινός. Δραμινός. Ναι. Α, δεν είστε από εδώ πέρα. Oh. Λοιπόν, πολλά... Σόγαμπρος εδώ. Σόγαμπρος. Να στείλουμε πολλά φιλιά στη Δράμα. Θα φύγω από εδώ τώρα. Δε, πού θα πας? Διώχνω, στο χωριό μου θα πάω. Φωτολίβος. Φωτολίβος. Ναι. Α, εσείς από το Φωτολίβος, εγώ είμαι από το Ροδολίβος. Κοντά είμαστε. Κοντά τι κοντά είμαστε, έχει μια απόσταση. Κοντά, πόσο καμιά. Το ξέρεις ότι μας μπερδεύουν που είστε από το Φωτολίβος από τη Δράμα. Λέει, όχι, ρε, Ροδολίβος λέω. Μπερδεύουν, Φωτολίβος, Ροδολίβος. Κοντά είμαστε. No money, no funny. Να μάνε, να φάνε, ίδιο είναι. Ξέρετε αυτό, το ξέρετε? Πάνω κάτω. Ξέρετε αγγλικά? Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Λοιπόν. No money, no funny. Δηλαδή, no money, χωρίς χρήματα, no funny. Δεν έχει διασκέδαση. Δεν έχει. Κυρία Στέλλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα πάμε. Και εγώ χάρηκα πολύ. Ο Θεός να σε έχει καλά. Και σένα πιο καλά, και εσάς πιο καλά. Καλή δύναμη, γιατί είσαστε νέοι. Φυσικά, το μνημείο δεν τίθεται θέμα να το δω και να μην το σχολιάσω. Προμαχών, τους υπερπίστεως και πατρίδος πεσώντας τιμά. Είναι ένα αρκετά καλό μνημείο. Βέβαια, έχουμε πολλές ελλείψεις εδώ όσον αφορά το μάρμαρο. Εδώ πέρα υπάρχουν με τη βοήθεια του Βασίλη, όπως βλέπουμε. Εδώ βλέπετε το μάρμαρο έχει χαθεί. Εδώ πέρα έχει σπάσει, έχει βγει. Από εδώ πίσω δεν υπάρχει μάρμαρο ούτε για δείγμα, έτσι. Οι αλυσίδες άλλες είναι
Σε καλή κατάσταση και άλλες όχι. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ρε παιδιά. Πού βρισκόμαστε, στον προμαγώνα είμαστε. Δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να τα βλέπουμε. Αμαρτία, εδώ πέρα κοιτάξτε, σπασμένο τώρα η αλυσίδα. Και κάτι άλλο, Βασίλη, για follow me please, από εδώ πέρα. Αυτό που λέω και θα το λέω ρε παιδιά, μια ζωή θα το λέω. Και όποιος βαρεθεί, ας την κλείσει την τηλεόραση. Γιατί βρισκόμαστε στον Προμαχώνα, είναι το τελευταίο χωριό του ελληνικού κράτους. Και εδώ πέρα ρε παιδιά, να μην υπάρχει μια σημαία. Εντάξει, πήγαμε στο Χαροπό, δεν βρήκαμε σημαία. Πήγαμε σε κάποια άλλα χωριά, εντάξει, τα οποία δεν θυμάμαι τώρα, επειδή ήταν τελευταία εκπομπή το Χαροπό, τα Χρυσοχόρευα, όμως συγχαρητήρια και πάλι στους άρχοντες του χωριού, ήταν όλα άψογα, αλλά τώρα βρισκόμαστε στο Προμαχώνα και να μην έχουμε μια ελληνική σημαία. Ποιος φταίει, πείτε μου ποιος φταίει, να το βρίσω, ποιος φταίει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια κολόνα και εντάξει, δεν έχουμε σύρμα. Όχι. Σύρμα είναι, δεν έχει σύρμα. Εντάξει, χαρητήρια, τι να πω. Απέναντι έχουμε την εκκλησία, μια πανέμορφη εκκλησία και ακριβώς από κάτω θα βλέπουμε και την παιδική χαρά. Το γελίο του πράγματος είναι ότι φαίνεται ο λίγον τι η παιδική χαρά πως είναι. Εντάξει, η πόλη δηλαδή καλά, οι κούνιες είναι μέσα στη μαύρη τη μαυρέλα. Πάμε λίγο με τον Βασίλη και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδική χαρά. Βλέπετε. Εδώ πέρα θα μας φάνε τα φίδια καμιά ώρα. Εδώ πέρα δηλαδή στο χωριό, εδώ πέρα στον Προμαχώνα που είμαστε, δεν έχει νεολαία, δεν έχει μικρά παιδιά. Δεν έχουν δικαίωμα αυτά να παίξουν. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Τι ωραία. Θα μας φάει κανένα φίδι και θα το δείτε και ζωντανά, όχι τίποτα άλλο. Θα έχετε και αποκλειστικότητα. Εδώ πέρα κοιτάξτε χάλι. Τι να πω ρε παιδιά, εδώ πέρα δεν έχει νεολαία. Δεν θέλουν τα μωρά να κάνουν λίγο κούνια, να παίξουν, να ευχαριστηθούν και αυτά σαν μωρά παιδιά. Από πότε έχει να φτιαχτούν αυτά. Κοιτάξτε χάλι. Η πλάκα, το αστείο, το γέλιο, αλλά είναι μερικά πράγματα ρε παιδιά που πρέπει να τα δείχνουμε. Γιατί άμα δεν τα δείχνουμε, τι να πω. Κοίτα εδώ, λες και είναι χαντάκι, γύρω το σκάψανε, του κάνανε καλά και από την άλλη μεριά έχει χόρτα. Λάγαμε κανείς. Κοίτα εδώ με τι βάλανε, με τι δέσανε, εδώ. Να μπεις κανένα μάτι, κανένας μωρού, δεν χειροκροτάμε όλοι. Μπράβο. Το ξέρετε ότι στα χαρτονομίσματα που έχουμε τα ελληνικά δεν υπάρχει γυναικεία φιγούρα. Γιατί να μην έχει. Εσείς δεν μου πείτε γιατί. Δεν ξέρω. Δεν το ποιος ξέρω. Ποιος είναι ο λόγος. Αυτό δεν το γνωρίζομαι. Ναι, δεν σας έκανε εντύπωση. Όχι. Μπα, ποτέ δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Είστε η κυρία. Ορατίδια. Το μικρό. Ελένη. Ελένη, είστε τεμέτερον. Τεμέτερον είμαι. Πόντια. Καλατσέφη Ποντιακά. Μικρασιάτισα είμαι εγώ κανονικά, αλλά Πόντιο πήρα. Μικρασιάτισα εσείς. Εγώ μικρασιάτισα, κύριος Πόντιος. Ο πατέρας μου είναι μικρασιάτης. Η μάνα μου είναι Πόντια. Εγώ είμαι πρόσφυγας. Και εμείς ήμασταν πρόσφυγοι. Ναι, Ποντιακοί, ναι. Και εμείς πρόσφυγοι γυρίσαμε παντού. Τα Καλατσέφη τα Ποντιακά. Αλλά ναι σε σένα. Τα Τουρκία. Εί. Α, αυτό είναι. Σοκτυχούρα λαχα, εί. Α, μη τώρα το χόντρινες το παιχνίδι, κυρία Μουρατίδου. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Α, δόξα τω Θεώ. Στοπα. Πείμε. Πάνε πάνε τα κόριζε, λέει, τη στράτα και τε λένε. Καθούνταν για να πάουν τα μπαντάγια τε με λένε. Ναι. Σωστό. Σωστό. Άγια, πάμε και σε πρόεδρο. Πώς ξεχωρίζουμε τα ήρεμα από τα άγρια ραδίκια. Τα ημέρα από τα άγρια. Ναι. Τα ξεχωρίζει γιατί είναι ξεχωριστά τα ραδίκια τα ημέρα και ξεχωριστά τα. Στο παρτσέ. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Το πω εγώ. Πες το. Ένα λεπτό. Τα ημέρα σπέρνονται στο παρτσέ, τα άγρια πηγαίνουν στην ύπεδρο. Δηλαδή εμείς πηγαίνουμε και λέμε εμείς θα σπείρουμε ήρεμα ραδίκια μπαπ στο παρτσέ. Στο παρτσέ. Άγρια μπαπ τα βγάζουμε. Τα παρτσέ, τα άγρια βγαίνουν στο βουνό ή στο βάλτο. Εμένα όμως μου είπαν τα ήρεμα από τα άγρια, τα ραδίκια, ναι. Τα ήρεμα από τα άγρια, πώς τα ξεχωρίζουμε, ναι. Τα ήρεμα, τα άγρια, τα έχουμε δεμένα. Γι' αυτό λέμε
και τα ραδίκια άγρια. Ξέρω, εμείς τα μαζεύουμε από τα χωράφια και δεν ξέρω εκείνο. Ήμερο βάζουμε σπόρο, δεν γίνεται σαν το άγριο νόστιμο. Έχετε σπόρο ήρεμο? Ναι, έχουμε. Και ο άγριο, και το άγριο τι γίνεται? Το άγριο γίνεται στα χωράφια, βγαίνουν μονάχα τους, χωρίς σκόπο. Αγριεύει, γι' αυτό λέτε. Αγριεύει, βέβαια. Αγριεύει. Αγριεύει. Αγριό, αυτό θα πει. Και εμείς άμα θέλουμε, αγριεύουμε. Τάκ, εδώ. Τι είπαμε? Άγριο. Άγριο. Το άγριο αγριεύει. Αγριεύει. Γιατί... Ενώ το ήρεμο ημερεύει. Ημερεύει. Ναι, ηρεμεύει. 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 Ημερεύει. Ημερεύει. Ηρεμεύει. Ναι. Ημερεύει. Όπως κάθε πες το. Κάπου εδώ λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν κάνουμε αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι επόμενος μας σταθμός είναι Άγκιστρο. Αλλά πριν πάμε στο Άγκιστρο, εσείς μείνετε εδώ να δείτε το μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Μείνετε για να δείτε αυτά τα οποία θα σας δείξουμε μετά τις διαφημίσεις εδώ. Σε ποιο χωριό είμαστε? Στο Άγκιστρο. Στο Άγκιστρο. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Χατζηχριστίδης Αντώνης. Χατζηχριστίδης Αντώνης. Ναι. Τι καλό έχει το Άγκιστρο? Όλα τα καλά. Πείτε μου ένα καλό. Το κλίμα μας. Ποιο το κλίμα? Το χωριό. Μονάχα, Ρασενάδης. Α, πού ήσασταν, σας είδα. Εμείς φεύγαμε. Ναι. Και σας βλέπω μέσα στο δρόμο. Πού πήγαινατε, πού ήσασταν? Στην Παρτσιά ήμασταν. Ήμασταν πριν. Στον Προμαγώνα. Ναι. Όχι, δείχνω κάτω. Προμαγώνα, ναι, ναι, ναι. Προμαγώνας. Και πιο ναι. Πάνω είναι το Άγκιστρο. Το Άγκιστρο. Σε ποιο χωριό είμαστε? Στο Άγκιστρο Σερών. Στο Άγκιστρο Σερών. Με ποιον πρόεδρο? Τον Χατζηχριστίδη Αντώνη. Χατζηχριστίδη Αντώνη. Χατζηχριστίδη. Είναι μεγάλα ονόματα. Και... Χατζηχριστίδη Αντώνη. Και στο Προμαγώνα ποιον έχουν, ε? Καραβασίλη. Καραβασίλης. Εδώ είναι το Χατζηχριστίδη. Ναι. Δύσκολο όνομα. Μιλάμε, θυμάμαι και τους 22 δημάρχους που έχω γυρίσει, ναι, όλους δήμους, αλλά τώρα μετά από δύο εκπομπές θα θυμάμαι τον πρόεδρο του, ναι. Χατζή Χριστίδης. Χατζή Χριστίδης. Έχετε δει στα χαρτονομίσματα τα ελληνικά, τα δικά μας, ναι, δεν έχουμε φιγούρα γυναίκα. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί η γυναίκα την έχουμε τόσο υποβαθμισμένη? Εμείς οι Έλληνες. Γιατί. Τι πρέπει να πούνε οι γυναίκες αυτό? Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Οι γυναίκες είναι πιο δυναμικές από τους άντρες. Έτσι δεν είναι? Και πρέπει να μπουν. Παντού να μπουν οι γυναίκες. Και στα λεφτά και στη Βουλή και παντού. Ναι, είπε η γυναίκα γεννάει ιδέες. Ο άντρας γιατί να μην γεννάει ιδέες? Ας γεννήσει και ο άντρας. Άλλα κάνει ο άντρας, άλλα κάνει η γυναίκα. Δεν τα φτάνουν όλα και ο άντρας και. Σας έβαλα στον τοίχο. Να δούμε αν θα κατορθώσετε να πηδήξετε τον τοίχο. Να δούμε τώρα αν θα κατορθώσετε να πηδήξετε τον τοίχο. Α, όχι, αν μπορείτε να περάσετε τον τοίχο. Δεν το περνά. Ό,τι θέλετε. Θα πάω να αρμέξω εγώ τώρα. Κύριε Γιώργο, τι έχουμε απέναντι? Αυτό εδώ είναι ένα πολύ παλιό επί Τουρκοκρατίας. Είναι. Πώς να το πούμε, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ παλιό. Και με τη βοήθεια του Βασίλη, για συγγύρι. Είδατε τι ήθελα να σας πω. Ελληνική σημαία. Δεύτερο δημοτικό, όχι δεύτερο, δημοτικό, διθέσιο, δημοτικό σχολείο Άγκιστρου. Η ελληνική σημαία κυματίζει, συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Και φυσικά έχουμε και την κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι η εκκλησία εδώ του Άγκιστρου. 15 Αυγούστου γιορτάζει η εκκλησία. Πανηγυρίζει η εκκλησία και ολόκληρη
η Ελλάδα, όπως πανηγυρίζουμε και στο Ροδολίβος. Ελληνική σημαία και στην εκκλησία και από δίπλα ακριβώς έχουμε και την σημαία της Κωνσταντινούπολης. Η κίτρινη σημαία είναι η σημαία της άμυνας με τον δικέφαλο αετό, ενώ η κόκκινη σημαία, για αυτούς που θέλουν να μάθουν και πέντε πράγματα παραπάνω, είναι η σημαία της επίθεσης. Συνεχίζουμε μέσα στο χωριό και τα λέμε. Ναι, από τον Διάβλο Ροδολίβος είμαι, την τηλεόραση. Εντάξει, αλλά ποια τηλεόραση. Από τον Διάβλο Ροδολίβος. Α, Ροδολίβος, και κοιτάξτε, σταθμός είστε. Τηλεόραση. Μάλιστα. Τι πίνετε? Χαμομήλι. Χαμομήλι, από εδώ φυσικό. Από εδώ φυσικό. Λοιπόν, ο λαιμός, διχάμε πολύ και γι' αυτό. Ο λαιμός, δεν λέμε τα λαιμά. Γιατί κάποιοι άλλοι λένε με πονάνε τα λαιμά και λέω τι Λερνία, Ίδρα είσαι. Α, μπράβο, ο λαιμός. Ο λαιμός. Ο λαιμός. Στην ελληνική. Ακριβώς. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο, περιμένετε. Χαράλαμπο είπαμε, έτσι. Χαράλαμπο. Μπάμπη, σας λένε και Μπάμπη. Όπου Μπάμπη και Μάλαμα. Όπου Μπάμπη, όχι, όπου Γιώργο και Μάλαμα λένε. Όχι. Όπου Γιώργο ή Μπάμπη τώρα. Δεν συμφωνάω με αυτά που λέει. Όπου Γιώργο και Μάλαμα. Αλλά ο Μπάμπης είναι πιο Μάλαμα. Το Μπάμπης έχει τραγούδι. Πώς δεν έχει. Άντε βρε Χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Δεν την παίρνω, θα την πάρεις. Άλλα λόγια λέτε βρε παιδιά. Ωραία. Τι καμώμα. Αυτά είναι τούτα με το ζόρι παντριά. Γεια σας καλή μου κυρία. Τι κάνετε? Είστε η κυρία Σοφία Σιδηροπούλου. Ναι. Σας ψάχναμε. Ναι. Ναι. Ψάχναμε όλο το χρόνο να βρούμε την κυρία Σοφία Σιδηροπούλου. Ναι. Το πιστεύετε? Το πιστεύετε? Όχι. Όχι. Από πού είσαι? Από Άγκιστρο. Από το Άγκιστρο. Από Άγκιστρο. Και πώς αυτό δεν περίμενα να το πεις. Αυτό δεν περίμενα να το πεις. Και πώς σε λένε για πού σε λένε? Μίλα, πες. Σοφία. Πώς? Χατζηχριστίδου. Χατζηχριστίδου. Χατζηχριστίδου, Σοφία σε λένε. Τι κάνετε κυρία? Καλά. Είστε η κυρία? Η κυρία Χατζηχριστίδου. Η κυρία Χατζηχριστίδου, Σοφία. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε κυρία Χατζηχριστίδου μου? Σοφία, στο Άγκιστρο. Τι κάνετε? Καλτσάκια πλέκω. Καλτσάκια. Ναι. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι εδώ. Ναι. Μα τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Αυτά είναι μάλινα. Ναι, για το χειμώνα τα ετοιμάζω. Α, εσείς, ναι, εσείς κάνετε αυτό που κάνουν τα παιδιά του ναι, τέτοιου. Ναι. Πριν πεινάσουν. Ναι, μαγειρεύουν. Ναι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Μάλιστα. Εσείς τώρα. Το ίδιο κάνουμε. Είναι δύσκολο αυτό? Όχι. Για έναν που ξέρει δεν είναι δύσκολο. Τώρα πολλοί από εσάς νομίζετε ότι θέλουν να θέλουν να πλέξω. Καλά καταλάβατε. Θέλω να πλέξω. Αλλά δεν ξέρω να πλέκω. Μπιρίμπα. Μπιρίμπα. Παίζετε αυτό το παιχνίδι με τρία άτομα ξεχωριστά? Όχι, παίζετε και με τέσσερις. Ο τέταρτος που είναι? Έφυγε. Βαρέθηκε. Τραπέζι. Βαρέθηκε. Όχι, ξεκινήσαμε με τρεις. Δεν ήταν. Μπήκε τέταρτος. Δεν βρέθηκε τέταρτος. Πού είμαστε? Πού είμαστε, να. Για να βγει, δηλαδή, να βγει το παιχνίδι. Όχι, πού είμαστε? Σε ποιο μέρος είμαστε? Στο Άγκιστρο, στο Άγκιστρο. Πού είμαστε? Στο Άγκιστρο. Έχετε ωραίο καπέλο. Έχω έτσι, σαν Αλβανός είμαι, α. Όχι, γιατί οι Αλβανοί... Γιατί φοράνε γάμοτο. Μόνοι οι Αλβανοί φοράνε καπέλα. Όχι. Εμείς δεν φοράμε καπέλα, δηλαδή εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή αν φορούσα εγώ καπέλο, τι θα ήμουν, Αλβανός. Και πώς θα βλέπουμε τα πράγματα? Τα πράγματα... Ποιος κερδίζει? Δεν μπορεί... Κάποιος θα κερδίσει άμα έχει το χαρτί. Είναι λογικό είναι. Εμείς λογικό. Λέμε τώρα εδώ ποιος θα κερδίσει. Τώρα εδώ... Πιθανότητες πόσες είναι. Ποιος είναι μπροστά, εκείνος θα κερδίσει. Ποιος είναι μπροστά? Μου φαίνεται εκείνος ο κύριος είναι. Μάλλον, είσαι ο κύριος? Μάλλον εγώ, Γεωργιάδης. Το μικρό? Παρασκευάς. Παραμένουμε εδώ στο Άγκιστρο και εσύ κύριε και φυσικά πετύχαμε το μνημείο εδώ του χωριού. Η πόρτα είναι μικρή, ήθελα να περάσω κανονικά αλλά θα κάνω το κλασικό γιατί δεν ανοίγει, πρέπει να έχει φρακάρει εδώ η πόρτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας δείχνουμε εδώ πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Καταρχήν να πούμε ότι ο κήπος είναι πανέμορφος,
τριαντάφυλλα σπαρμένα παντού. Αυτό πρέπει να είναι δάφνη, όχι. Αυτό εδώ πέρα θα μας πει η κυρία ένα λεπτό τι είναι. Πάμε λίγο να ρωτήσουμε την κυρία για να μην μας πούνε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Γεια σας καλή μου κυρία. Θέλω να μου πείτε τι λουλούδι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα, πέρα που είναι. Σαν φουρνάρι είναι. Τι είναι? Πουρνάρι. Πουρνάρι θα βάλουμε στο μνημείο. Δεν ξέρω. Για έλατε λίγο να μου βοηθήσετε λίγο. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Έλατε λίγο μαζί μου να μου βοηθήσετε. Ένα λεπτό. Θα ήταν μεγάλη τιμή να μου βοηθήσετε. Το βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Είναι διακοσμητικό φυτό, το λέμε. Ναι, είναι. Ανθίζει αυτό, ωραίο. Και μυρίζει ωραία. Όχι, μυρουδιά δεν έχει. Αχα. Όχι. Τι λουλούδια πάντως βγάζει. Κόκκινα νομίζω. Άλλο? Άλλο τίποτα, κόκκινα. Αλλά δεν ξέρετε τι είναι. Όχι. Είστε η κυρία Βασιλιάδο. Χάρηκα πολύ, κυρία Βασιλιάδο. Εδώ πέρα γιατί σκάψαμε. Θα φυτέψουν, άλλο δέντρο. Δεν ξέρετε. Ποιον πρόεδρο έχουμε εδώ πέρα? Όπα. Ποιο πρόεδρο έχουμε εδώ πέρα? Αντώνη Χατζαχριστίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία. Γεια, γεια. Εμείς εδώ δεν είδαμε όλο το μνημείο. Τριαντάφυλλα πάλι. Εντάξει, μαράθηκαν. Πάντως θέλω να πούμε ότι η κοινότητα Αγίστρο δια τους υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντες. Συγχαρητήρια, ένα πολύ ωραίο άγαλμα. Αραβόγλου, Ευστράτιος Αραβόγλου, ο γλύπτης. Και φυσικά είναι μια γυναίκα, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Φαίνεται το στήθος της έτσι ακόμα, από την πάροδο του χρόνου έχει διαβρωθεί. Σωστή λέξη. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το μνημείο. Ούτε ένα σκουπίδι. Συγχαρητήρια εδώ στους κατοίκους του Αγκίστρου. Τέτοια κοσμήματα πρέπει να τα προστατεύουμε και να τα διατηρούμε πάντα σε καλή κατάσταση. Είσαι Πόντιος, όχι αισθάνεσαι. Και αισθάνομαι περισσότερο. Τρελαίνεσαι, έτσι. Λες τώρα είμαι Πόντιος. Γουντουρεύω. Α, γουντουρεύει. Λένε, τώρα εδώ τον κύριο Γιώργο, λένε ότι αυτός που έχει φαλάκρα, λένε είναι πλούσιος. Ναι, έχουμε, είσαι γεμάτο. Φαλάκρα, δεν είπαμε εσύ ότι έχεις φαλάκρα. Και εσύ έσαι μια φαλάκρα. Ναι, ανοιχτός, τα βρήκαμε τα λεφτά. Λοιπόν, όταν έχεις φαλάκρα, λένε ότι έχεις λεφτάς. Όταν όμως έχεις κοιλιά, κοιτάξτε εδώ κοιλιά. Αυτή είναι η κοιλιά. Η κοιλιά λένε ότι είναι περιποίηση, είναι αρχοντιά. Είναι καλοπέραση. Είσαι τσορμπατζής. Τσορμπατζής, τι είναι τσορμπατζής? Τσορμπατζής είναι πλούσιος. Πλούσιος. Είναι Τούρκοι. Δηλαδή τώρα βλέπουμε εμείς τον κύριο Γιώργο, είναι πλούσιος. Τσορμπατζής. Τσορμπατζής. Ναι. Το Άγκιστο δεν έχει παλιό όνομα. Τσενγκέλη. Τσενγκέλη, κυρίες και κύριοι. Τσενγκέλη. Τσενγκέλη, ναι. Ναι, Άγκιστρο, Αγκίστρε. Τσενγκέλη και τα βουνά αυτά. Αγκίστρε. Κάτσε, το Αγκίστρε είναι στα ελληνικά. Τσενγκέλη είναι στα τουρκικά, έτσι. Τσενγκέλη. Ναι, το Τσενγκέλη. Τσενγκέλη είναι Άγκιστρο. Ναι, το Αγκίστρε. Άγκιστρο, Τσενγκέλη. Τσιγκέλη. Είχε μία ιστορία. Λέμε τσιγκέλη. Κρεμάμε τα αρνιά στα τσιγκέλια. Κάποιος αγάς φώναζε τον άλλον και το λέει σέγγελ, σέγγελ, σέγγελ. Τσιγκέλ έμεινε το όνομα. Από εκεί βγήκε. Από εκεί βγήκε το όνομα. Άμα μπω στο ψυγείο θα με παντρευτείς. Ναι. Μα. Την καταλαβαίνετε. Όχι όλα. Δηλαδή πια. Ορισμένα καταλαβαίνουμε, ορισμένα δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν είμαστε εγγράμματα, αγράμματοι είμαστε. Ναι, αλλά ξέρετε τη λέξη εγγράμματος και αγράμματος. Α, εκείνο το ξέρουμε. Ναι, είστε ο κύριος. Παρασκευόπουλος Βασίλειος. Παρασκευόπουλος. Τώρα θέλω να μου πείτε κάτι, κύριε Παρασκευόπουλο. Ποιος από τους τρεις είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει? Όπου πάει το φίλο. Το φίλο που πάει, τι όπου πάει το φίλο. Όποιος είναι μπροστά. Ποιος θα κερδίσει? Δηλαδή δεν είναι κάποιος πιο δυνατός εδώ μέσα? Υπάρχει δυνατός, μεν, αλλά είναι και το χαρτί. Πώς θα πάει το χαρτί, πώς θα έρθει το φύλλο. Εσείς δεν το μοιράζετε το φύλλο? Ναι, εμείς το μοιράζουμε, τραβάμε και μετά όπου πάει, χάρτη. Όπου πάει, μπαμ, μετά βγαίνει. Μπαμ και βγαίνει, ναι. Έχετε κερδίσει καμιά φορά? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Πολλές φορές αυτό είναι, τι είναι? Δύσκολο. Όχι, το πολλές φορές ή πολλές φορές. Μέτριος. Α, είστε μέτριος, παιδί. Βρισκόμαστε προφανώς στη μία παιδική χαρά που έχει εδώ το Άγκιστρο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Καμιά σχέση με την παιδική χαρά που είχαμε συναντήσει πριν από λίγο που ήμασταν στον Προμαχώνα. Εδώ τουλάχιστον τα χόρτα είναι πολύ πιο μικρά και φυσικά ελέγχουμε εάν βγει κανένα φίδι. Όχι, βέβαια εκεί πέρα, εντάξει, άκρες υπάρχει έτσι μια μικρή ζούγκλα, θα λέγαμε.
καλό παράδειγμα να το μιμηθούν και άλλοι. Σκουπιδοτενεκέδες. Κάδι. Πολύ κάδι. Και εκεί έχει έναν. Εντάξει, μια παιδική χαρά φτάνουν 2-3. Το πολύ. Και, πόσο πολύ. Κάπου 2-2 τραβάν, 3-3 τραβάνε. Και γίνεται κλέψιμο. Ρώτησε τον ποιος το κάνει αυτό που λες. Εδώ πέρα στη μικρή παρέα, οπότε ο ένας μου άλλον καταλαβαίνει άμα κλέψει. Πες τον ποιος το κάνει αυτό το 2-2. Ναι. Ποιος το κάνει το 2-2. 2-2 είναι κάποιος άλλος. Πού είναι σαν. Δεν το λέει. Εσείς είστε αλλά ψάχνεστε. Ψάχνεστε. Κύριε Πορτολίδη. Γεια σου. Εύχομαι να μην ξέχνετε. Όχι. Χαιρετίσματα. Ξανά. Χαιρετίσματα στα Σέρας. Αψεραιός σε. Ναι. Α, μπράβο. Υπήσερον. Ναι. Ροδολίβος. Χαιρετίσματα. Στο Ροδολίβος. Λοιπόν, πάμε τώρα στη μεγάλη παρέα να δούμε ποιος κλείνει εκεί πέρα και τα λέμε. Ναι. Όπως βλέπετε παίζουν με κεράσια. Ο πιο πλούσιος έχει τα κεράσια. Εκεί έχουν τα χαρτιά. Ναι, και προσπαθούμε να το γελάσουμε για να φάμε τα κεράσια. Ναι, αλλά είναι άγουρα. Εδώ η κυρία. Στο Δραβίσκο έχω κόρη, πες μου τι ώρα θα τα δω. Ναι, στο Δραβίσκο. Το Δραβίσκο είναι δίπλα στο Μαυρόλοφο. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρω. Για να την πάρω τηλέφωνο να το ανοίξει να το δω. Την Τρίτη στις 10, την Πέμπτη στις 7 και το Σάββατο στις 6. Διάβολος Ροδολίβος, άκουσον. Άκουσον. Τάκ, τάκ. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε πάλι. Τέσσερα. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Πέντε κοιτάζω. Και πέντε θεατές. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους παίκτες να παίζουν και ας πάρουμε δύο κουβέντες από τους τηλεθεατές εδώ, τους θεατές μάλλον. Δεν πιστεύω να κόβεται και εισιτήριο. Άμα λάχει. Α, κόβεται. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα αυτοί εδώ πέρα που παίζουν, δεν μπορούν να παίζουν τζάμπα. Κάποιος λοιπόν, είναι κάποιος βλάκος, έχει μία τρίχα στο κεφάλι, πώς λέγεται αυτός. Μονότριχας. Όχι. Πώς. Παρατρίχα βαρακούς. Γιατί έχουμε τρίχες. Για σας έκανα μια ερώτηση, έτσι. Ναι. Σας είπα τρεις σπανί από την πόλη, πέντε τρίχες είχαν όλοι. Να τις διαιρέσετε, να δούμε πώς είχε ο καθένας. Και εγώ έδωσα μια απάντηση, λογική. Όχι. Είναι όχι, τρία άτομα, ο καθένας πήρε... Ναι. Ο καθένας πήρε από μία και οι δυο τυχεροί πήραν τις δυο τρίχες. Όχι. Κανονικά τις διαιρέσαμε κανονικά. Όλοι εξίσου είχαν. Οι τρεις σπανί ναι. Είχαν πέντε τρίχες. Ναι, τρεις σπανί είπαμε από την πόλη, τρεις πέντε τρίχες είχαν όλοι. Πώς είχε ο καθένας. Άμα τις διαρέσουμε κανονικά, πώς είχε ο καθένας. Εξίσου τις διαρέσουμε. Εξίσου. Στα ίσα. Στα ίσα. Λοιπόν, ένιγμα, όποιος το βρει, εδώ, στο Άγγισο να έρθει, να δώσει την απάντηση. Εντάξει. Έγινε. Φύγαμε. Τι έχεις να πεις σε αυτούς που... Σε λίγο χρόνο ετοιμάζονται, σε λίγο καιρό ετοιμάζονται να παντρευτούν. Γιατί έχω πολλούς φίλους και να τα ακούνε, έχουν έτοιμους για παντρεία. Έτοιμους για παντρεία. Μπορεί να ξέρεις και το γιο μου, τον Κώστα. Επίθετο. Το. Χριστοφορίδης. Χριστοφορίδης. Πού, τι δουλειά κάνει. Δουλεύει στον Ταΐρη. Πού. Στον Ταΐρη δουλεύει. Στον Ταΐρη. Ας στείλουμε χαιρετίσματα. Στον Κώστα. Στον Κώστα. Στον πατέρα. Από τον πατέρα του. Τον κύριο. 9 Απόστολο. Απόστολο. Λοιπόν. Και στις 9 Ιουνίου παντρεύεται, θα σας καλούμε στο γάμο μας. Να είστε καλά, αλλά πες μου, τι να πούμε σε αυτούς που ετοιμάζουν να παντρευτούν. Ας το γιος, ο γιος είναι εξαίρεση. Να το σκεφτούν καλά πρώτα. Ναι. Ένα. Δύο. Τρία. Πούλου παπάς, πολλά δυστάδες. Τακ! Δεν πιάνουν. Πώς είχε πει κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τη... Την παροιμία. Τακ. Δεν κάνω τα φύλλα. Όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρει μικρό καλάθι. Άσχετο, άλλο ήθελα να πω εγώ, άλλο είπαμε. Παπάς. Εντάξει. Τη μέση είναι. Λοιπόν. Είμαστε φίλες και φίλοι σε δύο από τις πέντε κοινότητες οι οποίες έχουμε να επισκεφτούμε. Ήμασταν στην κοινότητα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην κοινότητα του Προπαχώνα και στο δεύτερο μέρος ήμασταν στο Άγγιστο. Για τις αιματικές πηγές, μπαίνοντας στο χωριό, μπορείτε να μπείτε δεξιά για την κοινότητα, το στρατόπεδο και την αστυνομία, μπαίνοντας αριστερά. Ενώ για το σχολείο που έχουμε δει και την εκκλησία, πηγαίνοντας ευθεία. Τώρα, από την άλλη μεριά, έχουμε και ένα δεύτερο
πίνακα, ο οποίος μας δείχνει τον προμαχώνα, τις σέρες, πηγαίνοντας ευθεία που σιγά σιγά πηγαίνουμε για εκεί, και οι αιματικές πηγές πάλι από, έτσι όπως είμαι, από την δεξιά μεριά. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έλα πιο εδώ να μας απαντήσει ο κύριος Βασίλη. Μπράβο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είδατε δύο κοινότητες. Είχατε μάλλον την ευκαιρία να δείτε το Μπρομαχώνα και το Άγγιστρο. Μας έχουν μείνει άλλες τρεις κοινότητες. Είναι η Βρωτού, η Ορεινή και το Αχλαδοχώρι. Ο Θεός του κόσμου μας έχει καλά. Θα προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους. Άκουσον, Παύλα, άκουσον, παπάκι, hotmail.com είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία τα λέμε μέσω του υπολογιστή. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε γεροί, δυνατοί, να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας θέλουμε και την επόμενη εκπομπή εδώ μαζί μας. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Όπως βλέπετε δεν προλαβαίνουμε. Έχουν περάσει τα λεπτά της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, Νίκο, χαίρετε. Now, ladies and gentlemen,
Αυτό που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, χαίρετε και για άλλη μια φορά. Αυτό το βουνό που βλέπετε πίσω με τη βοήθεια του Βασίλη είναι το όρος Όρβυλος. Βρισκόμαστε στην τελευταία προγραμματισμένη για την φετινή περίοδο εκπομπή, προγραμματισμένη επαναλαμβάνω, και όλοι, όπως γνωρίζετε, είμαστε στο τελευταίο χωριό, στην τελευταία μάλλον κοινότητα του νομού Σερών. Ας δούμε μαζί σε ποια κοινότητα είμαστε. Δεν έμεινε άλλη κοινότητα εκτός από τη μία και μοναδική, την κοινότητα του Αχλαδοχωρίου. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει από τις πρώτες εκπομπές, είχαμε ξεκινήσει από, και σας είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε από το Δήμο της Κερκίνης, πήγαμε στην Καστανούσα, μέχρι τον Δήμο της Κορμίστας, που είχαμε πάει στην Πάφρα. Και από τον Δήμο της Αμφίπολης, ή το Αχινό αν θέλετε, γιατί από εκεί είναι η τελευταία δήμη του νομού, μέχρι το Αχλαδοχώρι, κυρίες και κύριοι. Σας το είπαμε, το κάναμε, είμαστε πάντα σωστοί και, πώς το λέμε αυτό, συνεπείς στα λόγια μας. Λοιπόν, το Αχλαδοχώρι, η κοινότητα του Αχλαδοχωρίου, έχει άλλα δύο χωριά. Το ένα το χωριό είναι το Καπνόβιτο και το άλλο είναι το Καρυδοχώρι. Εμείς θα πάμε να επισκεφτούμε στη σημερινή εκπομπή το Αχλαδοχώρι. Να περάσετε καλά. Φύγαμε. Πηγαίνουμε. Πάω εκδρομή που λένε, βόλτα θα κάνω. Α, είναι καλό να κάνεις βόλτα. Πάμε λίγο στην άκρη να μην μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, είναι καλό. Βρισκόμαστε σε ποιο χωριό? Στα Αχλαδοχώρι. Στα Αχλαδοχώρι. Σε τι υψόμετρο είναι το χωριό? 650. Σε υψόμετρο? 650. 650. Έχουμε και άλλα χωριά εδώ πέρα γύρω. Έχουμε. Είναι ποια χωριά? Είναι του Καρυδοχώρι απάνω, του Καπνόφυτου παρακάτω. Πόσο κόσμο έχει το Καρυδοχώρι και το Καπνόφυτο? Θα σε γελάσω τώρα πόσο κόσμο έχει, δεν ξέρω. Περίπου. Τώρα παλιότερα ήταν μεγάλο, αλλά τώρα είναι άδειο το χωριό, δεν έχει πολύ κόσμο. Να είσαι καλά, τι κάνεις? Να δώσεις χέρι, δεν πειράζει, λερωμένο είσαι. Είσαι από εδώ? Ναι. Νεολαία. Πόση νεολαία έχουμε εδώ πέρα? Στο περίπου. 70 ανήπαντρους. 70 ανήπαντρους έχουμε εδώ πέρα. Γυναίκες που Καρυδοχώρι και πώς λέγεται το άλλο το χωριό. Δεν έχουμε πολλές γυναίκες, εντάξει. Σιδρόκασο κατεβαίνετε. Εκεί πέρα. Στα χωριά εδώ. Έγινε όλα. Στα χωριά εδώ είναι το Καρυδοχώρι. Έχουμε, εντάξει. Τρία μαγαζιά έχουμε. Εντάξει. Έχει μείνει μεγάλο χωριό. Πάντως δηλαδή κρατάει. Έχει. Έρχονται από Θεσσαλονίκη, έρχονται. Πέτρος, το μικρό. Χαζής. Τον πρόεδρο της κοινότητας, μία από τις πέντε κοινότητες που έχουμε, ναι, είναι και το Αχλαδοχώρι. Ναι. Είναι ο κύριος Παυλίδης, το μικρό. Πέτρος Παυλίδης, ο οποίος είναι ο κοινοτάρχης εδώ του χωριού. Το Αχλαδοχώρι έχει και το Καρυδοχώρι και το Καπνόβητο. Ναι, ναι. Υπάγεται εδώ πέρα, στο δέχει, έτσι. Ναι. Τι γνώμη έχετε για αυτό τώρα το άβατο που λένε για τις γυναίκες που δεν θέλουν να μπαίνουν μέσα στο Άγιο Όρος? Α, από αυτά τα πράγματα κάτι έχουν. Ναι. Ξέρεις όμως ότι μόνοι άντρες μπαίνουν μέσα στο... Οπωσδήποτε μόνοι άντρες. Γιατί μπαίνουν, ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω γιατί μπαίνουν. Γιατί είμαστε άντρες. Και πρέπει καλά, ένα μέρος, ρε παιδί, καλά, να το έχουμε. Οπωσδήποτε πρέπει. Γιατί άμα μπουν και οι γυναίκες μέσα και εκεί πέρα... Θα γίνει της κακομοίρας μετά. Αυτό ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει της κακομοίρας. Α, δεν θέλουμε. Εσείς είσαι υπέρ μαζί μας ή μαζί με τις γυναίκες? Όχι, δεν έχουμε και καμιά δουλειά, δεν έχουμε τις γυναίκες. Εμείς είμαστε άντρες. Καλά, οπωσδήποτε. Και υποστηρίζουμε αυτό που λέμε οι άντρες. Βέβαια. Εάν δεν ήσουν η Μαρία, ποια θα ήθελες να ήσουν? Τι να πω, για ποια να πω εγώ τώρα? Να πούμε την Δούνια, την Μπέμπι Δούνια, ένα από το μοντέλο. Τι να το κάνω. Νόνι, όχι. Νόνι, όχι, δεν μας αρέσει, είναι πολύ ψηλή. Πολύ μεγάλη ψηλιά είναι. Πολύ ψηλιά είναι. Να πούμε την... Να πούμε καμία τραγουδίστρια. Μια κοντή, τη Δέσποινα τη Βανδύ. Α, πες την, εκείνη καλή είναι η Βαρδί. Πρόσφυγε είναι και εκείνη. Πρόσφυγε. Πρόσφυγε είναι εκείνη η Βαρδί. Πρόσφυγε είναι η Βαρδί, ε. Βέβαια, πρόσφυγε είναι. Ναι, δεν το ήξερα. Εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι μισός. Πρόσφυγας είμαι. Μισός πόντιος, μισός μικρασιάτης. Αλλά η Βανδύ... Οι πόντιοι είχαν από την Τουρκία. Γι' αυτό και είμαστε όλοι, εδώ γεννηθήκαμε εμείς, αλλά όλοι τώρα είμαστε πρόσφυγοι. Ήρθαμε εδώ, λοντόπιοι έγιναμε.
Και η Βανδύ είναι προσφυγοπούλα. Πρέπει το όνομά της. Βανδύ, Δέσποινα. Ναι, Δέσποινα. Δέσποινα. Ναι. Μαζί γιορτάζεται. Δέσποινα και Μαρία. Ναι, ναι. 15 Αύγουστο. Ναι, και η μάνα μου ήταν Μαρία. Και εμείς ο Ροδολίβος έχουμε πανήγυρο το 15 Αύγουστο. Το Φωτολίβος. Ρο. Ροδολίβος. Ναι. Παγκαίο. Εμείς έχουμε τώρα εδώ πέρα το όρος Όρβιλος και το όρος Βρουντού. Δυο βουνά έχουμε εδώ πέρα. Δυο βουνά. Δύο, μέσα στα βουνά είμαστε. Μέσα στα βουνά είστε, είσαι βουνίσχε. Γύρω γύρω αυτό όλο βουνά είναι. Τρία χωριά. Είναι αυτά τα τρία χωριά. Γύρω γύρω στα βουνά είμαστε. Δεν έχει επέκταση. Βγες εκείνο το βουνό εκεί απάνω, ακριβώς εκεί. Πάνω. Τα σύνορα της Βουλγαρίας. Και την πλούσια μέρα είναι η Βουλγαρία. Ναι. Περνάνε οι Βουλγαροί από εδώ πέρα. Πώς δεν περνάνε. Σας βλέπουν από εδώ πέρα, περνάνε, τους βλέπετε. Κοίτα, αυτά αν έρθουν νόμιμα. Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει, αλλά αυτές τους πιάνουν. Ποιοι. Πώς τους λένε αυτούς, πες, συνοριοφύλακες. Συνοριοφύλακες. Ναι, ναι. Σαν ποιόνα, σαν το Σιμίτι. Α, ναι, ναι. Δηλαδή, τι τον έχετε το Σιμίτι, έτσι τον βλέπετε. Για καλό. Είναι έξυπνος. Έξυπνος. Άλλο. Για να κρατάει. Για να κρατάει την Ελλάδα. Ναι, 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 ναι. Άλλον εκτός από πολιτική. Δηλαδή κάποιον πλούσιο να σας πω, σαν τον συγχωρημένο τον Ωνάση. Πολύ μεγάλος. Είναι, υποτίθεται ότι αν δεν ήσασταν αυτός που είστε, ποιος θα θέλετε να είστε. Λίγο πιο μεγάλος, αλλά όχι τόσο πολύ. Όχι τρανός. Καλός, τρανός. Εδώ είμαστε όλοι πόντι. Όχι. Τι ράτσα έχουμε. Και εντόπιοι. Πόντι και εντόπιοι. Ναι. Μπαφραλίδες αυτοί που είναι. Μπαφραλίδες. Ναι. Να χειρί, είναι από εκεί. Και πού πάμε. Πού πάμε τώρα. Από πού. Όχι, πού πάμε εμείς τώρα έτσι. Εσείς δηλαδή περπατούσατε, σας πέτυχα. Ναι, από τα νεκροταφεία έχουμε εδώ. Α. Στα νεκροταφεία είμαι. Τι βγάλατε. Όχι, εκεί καντήλι άναψα. Ανάψα το καντήλακι. Ναι. Αλλά στην τσάντα έχετε. Κάτι φυτά είναι. Φυτά, για. Για φύτημα, για φύτημα. Α, για φύτεμα. Τι εποχή φυτεύουμε τώρα. Τώρα τα φυτεύουμε, τώρα αυτή την. Τι. Ντομάτες, πεπεριές και τα λοιπά. Επειδή είναι υψόμετρο εδώ πέρα. Χρήστος. Χρήστος. Δυνατά, ρε. Χρήστος. Επίθετο. Γίτσας. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Μπράβο, έφυγες. Είσαι ο και λέγεσαι. Άγγελος Καραγιάννης. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Μπράβο, έλα εδώ, ρε. Αυτός είναι ο πιο μικρός, ο Βενιαμίν. Πώς σε λένε. Μιχάλη. Ωραία, έχει και το όνομα του πατέρα μου. Πώς, επίθετο. Γίτσι. Αδερφός σου είναι. Ναι. Πώς σου κατάλαβα, έχει το ίδιο επίθετο. Μοιάζει κιόλας. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Α, μπράβο. Αγόρι μου γλυκό. Το χαλατοχώρι ψηφίζει ΠΑΟΚ. Μη ρίχνετε. Ξανά. Μη ρίχνετε σκουπίδια μπροστά στην εκκλησία. Τι ράτσες έχουμε εδώ στα χαλατοχώρια. Ράτσες. Ράτσες. Ντόπιοι. Όλοι πόδι. Είμαστε Έλληνες. Δεν υπάρχουν τίποτα. Ναι. Πόντι, μικρασιάτες. Λίγοι μικρασιάτες. Ντόπιοι. Λίγοι βλάχοι. Λίγα απ' όλα. Λίγα απ' όλα. Λίγα απ' όλα. Ναι. Μη ρίχνετε σκουπίδια μπροστά στην εκκλησία. Αχλαδοχώρη. Πώς βγήκε αχλαδοχώρη. Αχλάδι έχει πολλά ένα καιρό. Α, εγώ θα το έλεγα, αλλά λέω μήπως. Και πιο απάνω, είναι καρυδοχώρη. Καρύδια. Πολλά καρύδια. Στην Καστανούσα, ξέρετε τι λένε Καστανούσα. Κερδίζει μα την Καστανούσα. Γιατί έχει πολλά κάστανα. Είναι. Έχει πολλές καστανιές. Ένα καιρό έτσι έβγε. Στη Βρουντού, γιατί τη λένε Βρουντού. Γιατί βροντάει. Βροντάει. Πέρα βροντάει, έχει πατάτες. Ναι. Λοιπόν, μη ρίχνετε σκουπίδια μπροστά στην εκκλησία. Εμένα δεν με πείραξε ότι είναι αρκετά ανορθόγραφο το όλο κείμενο, θα το έλεγα, αλλά θα έλεγα, ας πούμε, στον πρόεδρο, τον κύριο Παυλίδη. Κύριε πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να βάλετε μια πινακίδα που να το γράφει αυτό και φυσικά να είναι και ορθογραφημένο. Εντάξει, να μην είναι ανορθόγραφο. Μην ρίχνετε σκουπίδια μπροστά στην εκκλησία. Εάν ρίχνετε, ρε παιδιά, και μπροστά στην εκκλησία σκουπίδια, τι να σας πω. Δεν νομίζω να το κάνουν αυτό, απλώς κάποιοι το γράψανε. Τώρα αυτό γιατί το γράψανε, το γράψανε με τόσο μεγάλα γράμματα που πιάσανε όλο τον τοίχο. Δηλαδή, άμα το γράφανε κάπου σε ένα μικρό σημείο, θα έλεγαν ότι δεν το είδανε, το γράψανε με μεγάλα γράμματα για να το δούνε. Σβήστε τα. Αχλαδοχώρη. Αχλαδοχώρη. Ναι. Εσείς είστε κάτοικος από εδώ πέρα. Όχι, καθιστά από τη Δράμα είμαι. Απλώς έρχεστε εδώ πέρα. Εδώ παντρεύτηκα. Εδώ παντρεύτηκατε. Λοιπόν. Είστε η κυρία. Ναι. Τέσσερα ναι. Παιδιά έχω. Ναι. Είστε η κυρία. Ναι. Είστε η κυρία. Για τώρα απαντήσατε. Είστε η κυρία. Ονομάζεστε. Παπαδοπούλου Ειρήνη. Παπαδοπούλου Ειρήνη. Ναι. Κυρία Ειρήνη. Ναι. Είστε από τη Δράμα. Αλλά μένετε εδώ πέρα. Ναι. Εδώ παντρευτικά. Εδώ, αλλά μένετε στη Δράμα ή είστε ναι. Εδώ πέρα. Εδώ παντρευτικά. Εδώ μείνω. Ναι. Κατανοητό. Αυτό τώρα γιατί είναι. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Μήπως θα πληρώσω πρόστιμα. Ναι. Δεν θα πληρώσω πρόστιμο.
Για το. Την κουβέντα που κάνουμε δεν πληρώσει πρόστιμο. Όχι, απλώς κάνουμε κουβέντα. Εσείς έχετε πληρώσει πουθενά πρόστιμο? Όχι. Γιατί το λέτε αυτό, σκοπεύετε να πληρώσετε πουθενά? Όχι, γιατί όταν είμαστε στη Γερμανία, με έφεραν κάτι χαρτιά και πλέρωνα το μήνα από 5 μάρκα. Πρόστιμο. Ναι. Που μιλούσατε σε τηλεφωνία. Όχι, όχι, κάτι χαρτιά μοιραζάνε. Που μοιράζαν χαρτιά, σας πληρώνατε πρόστιμο. Ναι. Σας τα δίνανε τα χαρτιά, δεν τα παίρνατε? Όχι. Ναι, τα έπαιρνα, ναι, τα χαρτιά. Αλλά γιατί? Ένα, ξέρω εγώ, μας έμοιραζαν. Και τα παίρνατε εσείς τα χαρτιά? Ναι. Και γιατί δεν είπατε γιατί μας τα δίνετε τα χαρτιά? Τι ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τα χαρτιά αυτά που τα παίρνατε, πώς τα παίρνατε? Ένα, ξέρω εγώ, για την τηλεόραση αυτά, ξέρω εγώ, μας έδιναν και βλέπαμε. Αααααα. Μήπως τίποτα αυτό είναι? Όχι, όχι, ξανά δεν ξαναπληρώνετε. Μείνετε, τι έχω πάθει. Μείνετε ήσυχοι, από μένα δεν θα σας πάρω δραχμή. Εντάξει. Εγώ είμαι καλός. Εγώ είμαι με τους καλούς, εγώ είμαι με εσάς. Λοιπόν. Θα σας κάνω μια ερώτηση και φύγα. Ναι. Τι γνώμη έχετε για τις γυναίκες που δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στο Άγιο Όρος? Πού ξέρω εγώ. Εγώ δεν πηγαίνω. Έχετε πάει στο Άγιο Όρος? Όχι, δεν πήγα καθόλου. Θέλετε να πάτε να το δείτε, να δείτε πώς είναι μέσα? Θέλω όμως, λεφτά θέλει. Ας τα λεφτά. Δεν θέλει λεφτά στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος πας τζάμπα. Από εδώ με ποιον θα πας? Με το. Με το λεωφορείο. Με το λεωφορείο. Ναι, με το λεωφορείο θα πληρώσεις. Ναι, θέλω να σας κάνω εγώ τα εισιτήρια να πάτε τζάμπα. Πώς δεν θέλω. Πώς δεν θέλω. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στο Άγιο Όρος. Φυσικά δεν θα πούμε. Μόνο θα το δούμε. Απ' έξω. Ναι. Απ' έξω δεν θα δεις τίποτα. Αφού δεν. Σκοπός να μπεις μέσα. Αφού λες δεν κάνει να πάει, πώς θα πάω μέσα. Ναι, αλλά εσείς θέλετε να μπείτε μέσα. Ναι. Πώς θα μπείτε μέσα αφού δεν επιτρέπετε? Πού ξέρω εγώ. Ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω. Που δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Γιατί είμαστε γυναίκες και δεν κάνει. Ναι, αλλά θα θέλετε να μπείτε μέσα. Θέλω όμως, αφού δεν κάνει, πώς θα πω μέσα. Ναι, δεν κάνει, αλλά εσείς θέλετε να μπείτε. Ναι. Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Πού πάμε τώρα? Στην γωνιάδα μου πάω. Για ψωνιά? Όχι, να πάω να βγάλω φυτά. Α, θα βγάλετε φυτά, τι φυτά θα βγάλετε? Καπρό να φυτέψω ψωμί. Α, να είστε καλά, έγινε. Γεια χαρά. Όπως βλέπετε μαζί, με την βοήθεια πάντα του Βασίλη, πίσω μου έχω το μνημείο. Πεσώντας κατά τους αγώνες του 12 και του 18. Είναι οι παρακάτω ήρωες. Ένα μνημείο σε πάρα πολύ κατάσταση, ένα πολύ μεγάλο μνημείο εδώ στο ακριτικό χωριό που είμαστε, στο Αχλαδοχώρι. Και τώρα πάνω έχουμε ένα λιοντάρι που δείχνει ότι με θάρρος και τόλμη πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εσείς εδώ μαζί μου. Πίσω μου ακριβώς έχω την κοινότητα του Αχλαδοχωρίου με την ελληνική σημαία. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο και κοινοτάρχη των χωριών Αχλαδοχώρη, Καπνόφυτο και Καρυδοχώρη. Και συνεχίζουμε για να σας δείξουμε και την εκκλησία, μια πανέμορφη πραγματικά εκκλησία, η οποία εκκλησία αυτή εδώ είναι και η εκκλησία που γιορτάζει εδώ το χωριό, το Αχλαδοχώρη. Ιερός Ναός του προφήτη Ηλία. Δεν έχουμε μετρήσει βέβαια τις σκάλες πόσες είναι. Ο Ιερός Ναός του προφήτη Ηλία, και εδώ πέρα θα ανεβούμε μια άλλη φορά επάνω, αλλά θέλω να μας πείτε πόσες εκκλησίες έχει το Αχλαδοχώρη. Άγιος Αρχάγγελος. Ένα. Προφήτης Ηλίας. Δύο. Παναγία τρία. Παναγία τρία και του Θεολόγου. Τέσσερις. Ναι. Πρέπει να είστε πολύ θρησκόληπτοι εδώ πέρα. Είμαστε. Αυτό είναι καλό. Βέβαια καλό. Είστε ο Κύριος. Είστε ο Κύριος. Κύριος. Είστε ο Κύριος. Τι δεν πει, είστε ο Κύριος. Είστε ο Κύριος. Ναι, είστε ο Κύριος. Ναι, είστε ο Κύριος. Ναι, τέλος πάντων. Όχι, είστε ο Κύριος. Ονομάζεστε. Ναι. Ονομάζεστε. Μίγος Ηλίας. Μίγος, γεια σας κύριε Ηλία. Γιορτάζετε μαζί με την εκκλησία. Ναι, μαζί. Πότε γιορτάζουμε? Τις 20. 20 Ιουλίου. 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 Ιούλιος, Ιούνιος, μπερδεύω. Ιούλιος. Λοιπόν, έχετε ένα φανταστικό χωριό. Πού πάτε? Σας βλέπω ανεβαίνετε. Όχι, εδώ είμαι, εδώ. Εδώ είστε. Ναι. Μας είδατε. Σας είδαμε και να σας δυο. Μας είδατε και να σας δυο. Βέβαια. Να είστε καλά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου, παιδί μου. Έχουμε κάποια παράπονα από τον πρόεδρο. Βλέπω εδώ πέρα σας έχει βάλει και σημαία. Όχι. Άλλοι δεν βάζουν σημαία. Όχι, εμείς βάζουμε. Εσείς βάζετε. Είστε Έλληνες. Τι είμαστε. Όχι, ναι. Τι, καλό Τούρκοι. Είναι αυτό. Τούρκοι, δεν είμαστε. Καλό είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να είστε καλά και πάλι. Για χαρά. Οι διαφημίσεις, τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας? Thank you.
Βγήκαμε για λίγο έξω από το χωριό να σας δείξουμε την πανέμορφη θέα που μπορεί κάποιος να αντικρίσει. Είμαστε πάντα στο πανέμορφο χωριό στην κοινότητα του Άχλαδο χωρίου. Απολαύστε εσείς τα πανέμορφα πλάνα με τη βοήθεια πάντα του Βασίλη. Να πούμε εδώ, acuson@hotmail.com είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του υπολογιστή, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας αφήνω να απολαύσετε την πανέμορφη πραγματικά θέα που μπορεί να δει κάποιος εάν έρθει εδώ σε υψόμετρο 650 περίπου μέτρα, εδώ πάνω στο Αχλαδοχώρι. Απολαύστε. Σας έβλεπα, περπατούσατε. Ναι. Και λέω, κάπου πάει αυτή η κυρία. Στο Βαχτσέβα. Είστε η κυρία. Ναι. Είστε η κυρία. Ναι, ναι. Όνομα. Βασιλική Σιμεωνίδου. Βασιλική Σιμεωνίδου. Ναι. Βασιλική, γιορτάζουμε τη 1 Ιανουαρίου. Ναι, ναι. Τι έχετε σπείρει, κυρία Βασιλική. Ε. Τι έχετε σπείρει. Τι είχα πει. Τι είχατε σπείρει. Για να πάτε στο Βαχτσέβα, δεν είπατε. Α, καπνά βγάζουν, φυτά. Σπέρνετε καπνά. Ναι, να έτσι φυτά βγάζουν. Ε, ναι, αυτά είναι φυτά καπνά. Ναι. Βλέπετε εδώ στους κυρίους τι ωραία τα σπάζουν. Ναι, ναι. Εκεί στα πάτε εκεί πέρα. Όχι. Εκεί. Αλλού. Αλλού. Α, δικά σας είναι αυτά. Ναι. Α, πόσο καιρό χρειάζονται για να μεγαλώσουν αυτά. Πού θα μας βγάλετε, ρε. Στην τηλεόραση θα σας βγάλουμε. Δεν θα σας βγάλουμε πάντως γυμνούς. Γυμνούς δεν σας βγάλουμε. Ε? Δεν θα σας βγάλουμε γυμνούς. Ρε. Η τηλεόραση ξέρεις τι, λένε ότι μπορεί να σας βγάλει και γυμνό. Αλλά μην σας αφήσουμε έτσι με τα ρούχα. Όχι, όχι, παιδί μου, εγώ άσε, δεν είμαι. Τι δεν είστε. Με τις δουλειές είμαι. Με τις δουλειές πού, στα χέρια. Ναι, λοιπόν, ναι. Κυρία Βασιλική, επειδή βιάζεις και σε βλέπω, χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Πόση ώρα κάνεις τώρα για να πας. Εγώ. Πόσο, ούτε 5 λεπτά. Να κάνω μια ερώτηση και να φύγω, τάκα τάκα. Ναι. Ε? Ναι. Θέλεις να μπεις στο Άγιο Όρος. Θα ήθελες να μπεις στο Άγιο Όρος να το δεις πώς είναι. Πού να μπω, εγώ άρρωστον άντρα έχω. Όχι, ναι, λέω όχι, ότι. Όχι, όχι. Δεν θες να μπαίνουν οι γυναίκες στο Άγιο Όρος. Όχι. Μόνο οι άντρες. Ναι. Να μπουν να μην μπουν. Ποια είναι η γνώμη σας. Η γνώμη μου, εμένα γιατί να μην μπούμε. Αυτή δεν είναι, ας πούμε, δεν έχω ψυχή. Οι γυναίκες να μπουν στο. Α, δηλαδή εσείς είστε με τις γυναίκες, είστε φεμινιστής. Ναι, πρέπει να μπει και αυτή. Είστε φεμινιστής. Δηλαδή τι θα πει φεμινιστής. Φεμινιστής είναι υπέρ των γυναικών. Υπέρ των γυναικών. Ναι. Είστε υπέρ των γυναικών. Είμαι υπέρ των γυναικών. Με τη γυναίκα σας πώς τα πάτε. Μια χαρά. Η γυναίκα έχει το πάνω χέρι εσείς. Τα πάνω, όταν λέμε. Το πάνω χέρι του σπιτιού. Του σπιτιού. Εγώ, σαν επικεφαλής. Εσύ είσαι επικεφαλής του σπιτιού. Δηλαδή αυτός που κάνει κομμάτι. Ναι. Δηλαδή ο αρχηγός, έτσι. Ναι. Α, μπράβο. Αλλά εσύ θέλεις να είναι η γυναίκα και μέσα στο Άγιο Όρος. Ναι, το φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν μπει η γυναίκα μέσα στο Άγιο Όρος. Και αυτό το έχω στο νου. Για παίζουμε τι περίπου. Ναι, ξέρεις, αυτοί που είναι μέσα εκεί πέρα μπορεί να μην κάσουν και φρόνημα. Και μετά ξύλο. Και μετά ξύλο και μετά. Η γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα ή ο άντρας στη γυναίκα. Όχι στη γυναίκα. Δηλαδή, που να υπάρχει, ας πούμε. Ο καλόγερος. Ερωτικές σχέσεις. Αποκτήσουν ερωτικές. Καλά, αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, φαντάσου. Εκεί θα καταδύσει. Εκεί θα καταδύσουμε. Ναι. Να γίνει δηλαδή ένα. Πώς το πούμε, ένα. Όργιο. Ναι. Να κάνουν όργια. Ναι, μέσα στο, ναι, μέσα ναι, στο ναι, Άγιο Όρος. Ναι, ναι. Πράγμα κακό. Από τη μια μία κακό είναι. Δεν είναι καλό. Απ' την άλλη, αφού είναι πλέμμα, υπάρχει ισότητα να πούμε. Ναι, λες τώρα από την μια μεριά είναι κακό. Ισότητα. Υπάρχει ισότητα. Ισότητα, ναι. Ναι, ας έχουν το δικαίωμα και οι γυναίκες. Αλλά και από τη μια μεριά μας πονηρεύεται το μυαλό μας να πάει και εκεί πέρα. Να γίνει, ας πούμε. Αχά. Δηλαδή το καλό, το παλικάρι. Ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Άσχετο στην όλη συζήτηση, ναι. Αλλά εμένα μ' άρεσε τώρα την είπα. Είστε η κυρία. Ναι. Τέσσερα παιδιά εγώ. Ναι. Είστε η κυρία. Ναι. Ξανά. Μη ρίχνετε σκουπίδια μπροστά στην εκκλησία. Εάν δεν ήσασταν αυτός που είστε, ο κύριος Παπαδόπουλος Θωμάς, ποιος θα θέλετε να είστε. Έτσι, έναν διάσημο. Ποιος θα ήθελες να είστε. Ένας σωστός άνθρωπος. Ένας διάσημος.
κάποιους, έτσι κάποιον. Διασημότητα δεν μπορούμε να έχουμε, διότι... Τώρα έχεις. Τώρα έχεις. Ναι. Σήμερα έχεις. Σε βλέπει όλος ο νομός ερώ. Μάλιστα. Ποιος θα ήθελες έτσι να είσαι. Σε κόβω έτσι για έναν ηθοποιό εγώ έτσι που σε βλέπω. Τι να σου πω ρε εγώ. Έχεις έτσι πυκνό φρύδι. Θα έλεγα ότι λίγο του Καραμάλι. Ναι. Να γυκνώ το φρύδι. Να πω ότι ήμουν Καραμάλι. Αλλά έχεις πολύ μαύρο φρύδι. Όμως, εγώ ήθελα να απαντήσω σε αυτά που ρώτησε αυτό. Ναι, πες αυτό πρώτα σε μένα και μετά θα σου πω εγώ το άλλο. Ήθελα να γίνω σαν τον Κωστάκη τον Καραμάλι. Σαν τον Κωστάκη το μικρό ή τον Κωνσταντίνο το μεγάλο. Τον Κωνσταντίνο τον πρωθυπουργό που θα γίνει στο μέλλον. Τώρα προς τα που τον έχω. Κωστάκης είναι αυτός. Κωστάκης είναι. Για μένα ο Κωνσταντίνος είναι. Κώστας. Όχι, ο Κωνσταντίνος ήταν ο παππούς. Ο θείος του. Τέλος πάντων. Ο θείος του. Και αυτός λέγεται. Γιατί λένε ο Κωστάκης ναι. Ο Καραμάλι. Είχα πάει και στην πρώτη, στο χωριό, ναι. Το πανέμενο χωριό, χαιρετίζοντας στην πρώτη. Όπου είχαμε βρει έναν παππού ο οποίος μας είπε ότι ήξερε τον πατέρα του Κωνσταντίνου του Καραμάλι. Το Γιώργιο. Το Γιώργιο. Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Αυτό να το ξέρω το Καραμάλι τον. Και όταν τον είπα εγώ. Τον Κώστα τον Καραμάλι, λέει ποιο τον Κωστάκη, λέω, όχι τον Κωστάκη λέω αυτόν, όχι αυτόν που πέθανε λέει εγώ τον λέω Κωστάκη, αυτόν που πέθανε τον έλεγε Κωστάκη Καραμάλι. Μάλιστα, που εμείς τον αποκαλούμε Κωνσταντίνο. Αυτόν τον νέο το θέλω. Εσύ τον νέο θέλεις. Σαν και αυτόν. Δηλαδή θες να γίνεις σαν τον Κωνσταντίνο του Καραμάλι. Μάλιστα. Πάπιες. Όχι, δεν με κανένα αυτό να πει γυναίκα. Δεν κάνει. Όχι, γιατί. Γιατί να πει όμως. Δεν ξέρω να δεν κάνει. Ναι, αλλά γυναίκα το πρότεινε αυτό. Ποιο. Να πει γυναίκα στο Άγιο Όρος. Αυτή ήταν εδώ. Δύο γυναίκες. Ναι, και οι δύο ειδωληψίες θα ήταν. Η μία ήταν του Πασόκ και η άλλη ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Κοίταξε, εγώ είμαι 65 χρονών γυναίκα. Άσχετο. Μάμη, γιαγιά μου που έλεγε ότι απογορεύεται να μπει στον Άγιο Όρος γυναίκα. Ναι, δεν θα θέλατε να δείτε πώς είναι μέσα. Όχι. Όχι. Εγώ είμαι κατά το γυναίκα. Το πάνω χέρι το έχεις εσύ. Μάλιστα. Εγώ το θέλω. Με αυτόν μαζί είμαστε και γαμπρός και κονιάδος, είμαστε αντίθετοι στο πιστεύω στο σπίτι, μας. Στο σπίτι ποιος κάνει κουμάντα. Ο άνδρας πρέπει να κάνει κουμάντα και ο άνδρας. Τελεία. Κουμπολόι βλέπω κύριος έχει. Τώρα στο κουμπολόι η γυναίκα... Δικό σου είναι. Όχι. Δικό του είναι, αλλά η γυναίκα του το χάρισε. Τα κουμπολόι και ρολόι και κατά, δεν χάρισε. Το κουμπολόι. Δεν δίνεται. Η γυναίκα ούτε ρολόι. Εγώ ξέρω ότι αυτοκίνητο και η γυναίκα δεν δανείζονται. Τέλος πάντων, άλλοι έτσι λένε, άλλοι άλλο τα λένε. Και για λέγε λέει για το τέτοιο για το Άγιο Όρος, δηλαδή εσύ δεν θέλεις να υπάρχει εγώ γυναίκα. Εγώ είμαι κατά το δηλαδή κατά που να μπει γυναίκες στο Άγιο Όρος. Γιατί. Να σου πω γιατί. Όπου μπαίνουν οι γυναίκες, εκεί υπάρχει και διαβολιά. Πύργινή και θάλασσα. Μπράβο. Συμφωνείτε με αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Πολύ ωραία ποδιά. Και πώς λέγονται αυτά, τρελίκια. Ναι. Η γιά μου κάνει τρελίκια. Είναι πολύ ωραία. Ποιο μέρος είσαι. Εγώ είμαι από το Ροδολίβος. Από το Μαυρόλο. Η τηλεόραση είναι από το Ροδολίβος, αλλά εγώ είμαι μισός-μισός. Ροδολίβος Μαυρόλοφο. Και ο Βασίλης είναι από το Καπνόφυτο. Και εγώ είμαι από το Χαροπό. 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 Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο Χαροπό. Πήγαμε στο Χαροπό. Πανέμορφο χωριό. Κοίταμε στα Χλωδοχώρια. Κοίταμε και στα Χλωδοχώρια. Αυτό είναι. Δεν αφήνουμε κανένα. Καλά κάνετε. Λοιπόν. Έχει και μια αυτό όταν ήμασταν αυτό. Πρωτομαγιά. Ράντοβο. Από τα Σέρες είχε έρθει μια κοπέλα να δει χορό που τραβούσε και κάμερα τραβούσε. Ράντοβο είπαμε. Mm-hmm. Ράντοβο είναι το Χαροπό. Χαροπό. Εδώ πέρα τι έχουμε κανένα έτσι όνομα. Κρούσο. Πώ? Κρούσο. Κρούσοβο. Κρούσο είναι το Αχλάδι. Κρούσο είναι το Αχλάδι, Κρούσοβο. Πού είναι τα χλάδια όμως. Ήτανε έτοιμο, γιατί δεν έχετε εδώ πέρα. Αυτό είναι τέτοιο, αυτό είναι... Πες το, κηδό είναι. Βέβαια. Αλλά λέγεται Κρούσοβο. Ναι. Κρούσοβο, όπως λέμε Ράντοβο. Ναι. Κρούσοβο, Ράντοβο. Και μετά το είπαμε... Παλιά ονόματα. Μετά το είπαμε Αχλαδοχώρι, γιατί είχε πολλά αχλάδια. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω εγώ αν είχε. Γλυκό από αχλάδι. Γλυκό από αχλάδι. Γλυκό του κουταλιού, αχλάδι. Μπορούμε να κάνουμε. Πώς δεν μπορούμε. Κάνουμε εδώ πέρα. Όποιος το τρώει το κάνει. Εμείς είμαστε λίγο τεμπέλες και δεν κάνουμε. Τεμπέλες είστε. Ο άντρας δεν σας έχει τα οπόπα. Γι' αυτό. Όχι. Άμα είσαι τεμπέλα πώς. Έχει γλυκό. Είναι και γλυκό. Μετά το φαΐ ο άντρας λέει θέλω να μου κάνεις ένα γλυκό. Δεν το κάνεις ένα γλυκό. Δεν θέλει. Δεν θέλει ή δεν μπορείς. Δεν θέλει. Μπορείς. Μπορώ γιατί. Τσαβλίδης Χρήστος. Μάλιστα. Τσαβλίδη, είστε κάτοικος. Αχλαδοχωρίου. Πώς είπαμε λέγεται το παλιό όνομα του Αχλαδοχωρίου. Κρούσοβο. 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 Ναι. Ξέρετε πώς λέγεται το Μαυρόλοφο.
Μαυρούλο φως δεν γνωρίζει. Καρά το πράγκ. Καρά το πράγκ. Στα τουρκικά. Στα τουρκικά. Καρά το πράγκ. Καρά το πράγκ. Στα τουρκικά. Ναι. Είναι όλοι μικρασιάτες εκεί πέρα. Εδώ πέρα. Ναι σε σένα. Ναι σε σένα. Πόντιος είμαι. Ξέρετε τουρκικά, αλλά είστε πόντιος. Δεν φτάς. Καλατσέρες ποντιακά. Καλά είμαι. Καλατσέρες ποντιακά. Ο λίγο, και ξέρω πολλά. Και ξέρεις πολλά, αλλά είσαι πόντιος. Πόντιος. Καθαρός πόντιος. Καθαρός πόντιος, η οποία εγώ είμαι μισός πόντιος. Γιατί? Εγώ είμαι μισός πόντιος, μισός μικρασιάτης. 50-50, μάνα μην είναι πόντια. Ο πατέρας είναι. Μικρασιάτης. Το ίδιο είναι, μικρασιάτης και πόντιος το ίδιο. Μικρασιάτης. Από εκεί ήρθαν, από την... Από την Μικρασία. Ναι, ναι. Και από τον Πόντο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ και εδώ, να είσαι καλά. Άγιος Αρχάγγελος. Ένα. Ένα. Πρωί της Ηλίας, δύο. Παναγία τρία. Παναγία τρία και του Θεολόγου. Τέσσερις. Yes. Ορισμένες διαφημίσεις μας ικανοποιούν και ορισμένες δεν μας ικανοποιούν. Ικανοποιούν, λέγοντας τώρα, ικανοποιούν, πώς σας ικανοποιούν. Τι δηλαδή, κάτι διαφημίσεις κάνουν, κάτι ορισμένα πράγματα τα οποία μας δείχνουν. Δείχνουνε. Για να μας πούνε ότι ξέρεις τι, το βλέπεις αυτό, ναι. Θα το πάρεις. Ναι. Αλλά εμείς τι κάνουμε, το βλέπουμε. Το περιεργαζόμαστε, το σκεφτόμαστε και μετά τα αγοράζουμε. Άμα θέλουμε. Άμα θέλουμε. Άμα δεν θέλουμε, δεν τα παίρνουμε. Είναι απλό. Αλλά επειδή μας βάζουν καμιά φορά ωραίες γυναίκες, μας βάζουν ξέρεις ωραία φαγητά μπροστά και λέξεις, άμα το πάρεις αυτό, θα πάρεις και εκείνο. Εκεί πέρα τι κάνεις εσύ. Κάπου λίγο δεν λες τώρα τι να κάνω. Τη γυναίκα ή το φαγητό, ε. Ναι. Τη γυναίκα. Ναι, τη γυναίκα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό που θα πάρεις, ναι. Θα το πάρεις γιατί. Το θέλεις ή γιατί το είδες από τη γυναίκα ή τον άντρα ή το φαγητό. Όταν βλέπεις και σ' αρέσει, οποιοδήποτε σ' αρέσει εκείνο θα πάρεις. Ναι, αλλά εξαρτάται το ποιο σ' αρέσει. Σου είπα τώρα πάλι, σωμα. Ναι, τη γυναίκα. Τη γυναίκα. Τη γυναίκα. Θα ακούσει και η γυναίκα, μετά θα με λέει ορίστε. Δεν πειράζει, εμείς οι άντρες πρέπει να τα λέμε. Γιατρός εδώ κάθε πότε έρχεται. Έχουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχετε γιατρό. Κάθε μέρα ο καημένος γιατρός, μπράβο, συγχαρητήρια, κάθε μέρα. Τέσσερις μέρες έχουμε, μια μέρα κάτω, και στα χωριά γερνάει. Εδώ μένουν. Εδώ μένει γιατρός. Δύο γιατρούς έχουμε, εδώ μένουν. Όχι, φαντάζεσαι κάθε μέρα να πηγαίνετε. Όχι, όχι. Καλά είμαστε, από αυτή την άποψη είμαστε πολύ. Από ιατρικής άποψης είστε μια χαρά. Από όλα είμαστε καλά. Υγεία να μας δώσει Θεός και τα παιδιά μας να είναι καλά. Το φαγητό κάθε μέρα είναι. Τι φαγητό φάγαμε σήμερα. Σήμερα φάγαμε αρνάκι με φασολάκι. Αρνάκι με φασολάκια. Είναι αγαπημένο φαγητό. Ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό. Εμένα είναι το αρνάκι, αλλά να είναι τη. Χωρίς φασολάκια. Τη σούβλα. Α, τη σούβλα. Ψητό. Πάει το Πάσχα, πέρασε. Του χρόνου το Πάσχα. Τώρα. Δεν με νοιάζει εμένα. Τρία κατσικάκια μετά το Πάσχα, τρία έφαγα. Και χτες πήγα κατσικάκι. Κάνει καλό το κατσίκι. Ωραίο. Για εμάς για τους 70ρες εντάξει είναι. Δεν μοιάζει 70ρες. Πιο μικρός μοιάζει. 70 είπε. Θα σε έλεγα 65 το πολύ. 70 είπε. 70. Γεννήθηκα το 1931, τις 13/11. 13/11. Ναι. Τι έχουμε 13/11, ποιον γιορτάζουμε. Γιατί 26 γιορτάζουμε το Αγίου Στυλιανού. Το Χριστόστομο είναι. Χρήστο με λένε και γεννήθηκα το Χριστόστομο 13/11. Χρόνια πολλά στο Χριστόστομο. Ευχαριστώ. Τότε. Εσύ είσαι Χρήστος όμως. Χρήστος, επειδή γεννήθηκα. 25 Δεκεμβρίου γιορτάζαμε. Όχι, 13/11 είναι. Ο Χρήστος. Χρυσόστομος. Χρυσόστομο. Όχι. Όχι. Χριστούγεννα έχουν 25. Του Χρήστου γιορτάζει, ναι. Ο Χρήστος και η Χριστίνα. Ναι, εγώ είμαι, εγώ γεννήθηκα τις 11 Νοεμβρίου. Ναι. Αλλά λέγεσαι Χρήστος. Χρήστος. Δεν γιορτάζει όμως 11-11 του. Όχι, τα γενέθλια. Έχει γενέθλια. Γενέθλια. Ναι, εγώ λέω ποιος γιορτάζει τότε. Έτσι το θέλει το κράτος. Γιατί εγώ, νομίζω. Πες ο κύριος Σμίτου εδώ πέρα να βάλει και μια γυναικεία φιγούρα τώρα που τελειώνει η δραχμή. Γιατί όπου να είναι τώρα θα μας τα. Θα τελειώσουν έτσι. Οι δραχμές και θα έρθουν και τα ευρώ. Εμείς πώς θα κάνουμε τότε το ευρώ. Όπως έγινε και τις δραχμές. Ναι, δεν μας κόβει όμως γράμματα, δεν ξέρουμε. Θα έχεις ένα κομπιουτεράκι μαζί. Δεν έχω, το είχα μαζί μου ένα κομπιουτεράκι. Και θα κάνεις. 100 δραχμές, μάλλον όχι, 1 ευρώ. Πόσες δραχμές είναι, 1 ευρώ είναι 340,75 δραχμές. Δραχμές. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε γράμματα. Για. Τι θα γίνει αυτή η δουλειά όταν δεν ξέρουμε γράμματα, πώς θα βρούμε το. Για να έχεις το κουμπί. Θα βλέπεις. Να ξέρεις και γράμματα. Ναι, θα μάθεις να. Να χειρίζει το κουμπιτεράκι. Να μάθεις να χειρίζει το κουμπιτεράκι. Να μην πάει και το κουμπιτεράκι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Κράτα λίγο. Μ' άρεσε το έτσι που ανέβηκε. Είδες ανάμεσα σε δύο άντρες. Χαρά που θα κάνεις. Χαμογελάς και καλά. Λοιπόν, γιατί. Και γελάω ρε παιδί μου. Αυτό θέλω εγώ να κάνεις. Γιατί όμως δεν έχουμε.
σαν τι πράγμα. Χάρτο νομίσματα με γυναικείες φιγούρες, ζωγραφιές πάνω. Πάλι εδώ πήγες. Δεν ξέρω. Από εδώ, από εκεί το έχω πάλι γυναικείες. Ναι. Εκεί στα χάρτο νομίσματα, δεν πάνε τις γυναίκες. Γιατί, γιατί η γυναίκα είναι δηλαδή τόσο έτσι, πώς θα το πούμε. Πεσμένη στο αυτό. Αφού έχουμε ισότητα, για. Ισότητα, για, αλλά... γι' αυτό λέει, γιατί δεν να μην έχουμε. Ισότητα έχουμε, αλλά... Αυτό δεν ξέρω, γιατί όμως το κάνουμε. Εγώ νομίζω από το κράτος προέρχεται αυτό. Είναι, δηλαδή, εξ του κράτους. Ναι. Ευθύνεται το κράτος, δηλαδή. Ναι. Και θα πρέπει εμείς να πούμε στο κράτος τι... Να έχουν και γυναίκες. Την Πουπουλένα την είχαμε βάλει, αλλά μάλλον μόνο η Πουπουλένα πρέπει να έμεινε. Ναι. Μόνο η Πουπουλένα έμεινε και δεν έμεινε καμία άλλη. Αυτή ήταν. Εμείς δηλαδή θα πούμε τώρα στο κράτος, τον κύριο Σιμίτη και τους άλλους εκεί, ναι, να βάλουνε... Τους βουλευτές του. Τους βουλευτές του, ναι. Να βάλουνε και... Την Πουπουλένα. Εκτός την Πουπουλένα ποια να βάλουνε. Ποια να βάλουνε, άλλη ξέρω εγώ. Να βάλουνε την... την Τασού την Καβαδία. Ξέρετε. Όχι, ναι, η Τασού Καβαδία να βάλουνε την... ποια. Τη Μαρίκα τη Μητσοτάκη, λέει ο Βασίλης. Άστε. Να βάλουν τη Μαριάννα τη Λάτση. Ας τις νέες να βάλουν τώρα, που έχουν μέλλον μπροστά, το μελλοντική που είναι. Συνήθως στα χαρτονομίσματα βάζουν κάποιον που έχει πεθάνει. Αλλά κάτσε ρε, να βάλουμε κανένα που έχει πεθάνει, όχι κανένα που ζει. Εντάξει, η κυρία της κυρίας, η οποία είπαμε, να βάλουμε τη Μελίνα τη Μερκούρη, να βάλουμε τη Βουλιουκλάκη. Ακριβώς. Ήταν αυτές οι Βουλιουκλάκη. Και αυτό μου. Εσένα μια χαρά, δε... Σίδερο, σίδερο. Εγώ επειδή είμαι 60 και... Να βάλουμε δηλαδή, να βάλουμε τη Βουλιουκλάκη, ποια άλλη να βάλουμε. Άλλη. Μία φτάνει, ξέρεις πόσα χαρτών νομίσματα έχουμε. Πρέπει να είναι πεθαμένη, η Μελίνα Μερκούρη, δε. Πεθαμένη είναι. Ναι. Ποια άλλη να βάλουμε. Φτάνει, δύο. Δύο φτάνει. Λοιπόν, ποια να βάλουμε. Την Καρέζη. Τζένι Καρέζη. Τζένι Καρέζη. Ξέρετε. Πώς λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γερή να είστε. Αν ρωτήσω μια τη Βουλιουκλάκη και την Τζένι Καρέζη που είπε το παιδί. Ποια. Την Τζένι Καρέζη και τη Βουλιουκλάκη. Αυτές σας αρέσουν. Μπομπα. 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 Το 1708 είναι η εκκλησία που βλέπετε. Είναι η εκκλησία αυτή που γιορτάζει, πανηγυρίζει μαζί το χωριό. Όπως είπαμε, ήμασταν στο Αχλαδοχώρι. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελευταία προγραμματισμένη εκπομπή έλαβε τέλος. Γυρίσαμε 21 δήμους και 5 ολόκληρες κοινότητες, που μακάρι να είχαμε και άλλες κοινότητες, αλλά ήταν 5 κοινότητες. Επισκεφτήκαμε τον Προμαχώνα, το Άγκιστρο, τη Βροντού, την Ορεινή και σήμερα ήμασταν στο Αχλαδοχώρι. Τελειώσαμε τις προγραμματισμένες εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Από εδώ και πέρα, οι εκπλήξεις ανήκουν σε μένα. Το πού θα πάμε, μείνετε την επόμενη εβδομάδα για να δείτε σε ποιο χωριό θα πάμε. Σας λέω μόνο τούτο. Black Hill. Τίποτα άλλο δεν λέω. Black Hill. Ο Θεός του κόσμου να σας έχει καλά. Να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους. Μέχρι την επόμενη φορά, κυρίες και κύριοι, Νίκο, χαίρετε.
Πείτε μου έναν αγαπημένο σας ποιητή. Ένα δύο νέες. Μπράβο. Μάνα με δυο χνές. Ωρε μάνα χνές δυο αυτό ήταν. Ο κύριος Ακλιβέρης. Μπράβο. Να είστε καλά. Ο Θεός ο κόσμος έχει δυνατό. Δυνατό γυρίνε μισθή. Να στείλουμε χαιρετίσματα τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ χαρούμενοι. Ναι. Λέγε. Ποιο να στείλουμε εσύ. Όπου θέλει. Στη Γερμανία έχω παιδιά. Δεν θα μας πιάσει στη Γερμανία. Α, δεν μας πιάνω εδώ. Όταν θα βάλουμε δορυφορική. Ναι, εδώ, εδώ πέρα. Να στείλουμε στον Δήμαρχο. Στον Δήμαρχο στείλει. Πού άλλο. Πού άλλο. Εδώ στο. Φίλους γνωστούς. Φίλους κατσαρός, ξέρω εγώ, όλοι τα πάντα εδώ. Ό,τι σε βλέπουν. Όλοι με βλέπουν εδώ. Το Μάρς εδώ πέρα ο κύριος. Α, δούμε τον κύριο. Ναι, Νικόλα, έλα. Α, είχαμε δει τον κύριο Νικόλα πριν. Έλα από εδώ να μην σπατήσει όμως και το τέτοιο. Όπα, εντάξει, καλά, εσύ, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν. Τι γνώμη έχεις για τις βόμβες που πέσαν στο Κόσοβο. Τι ξέρω εγώ. Τι να σου πω, τι να σας πω. Είναι προβληματικές. Γέλα, 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 γέλα. Δεν λέω ούτε ψέματα ούτε αλήθεια. Δεν μπορώ. Δηλαδή ξέρεις. Δεν μπορώ να σας πω. Ακούω, άκουσον, άκουσον. Ο Καζαντζίδης είναι ο καλύτερος τραγουδιστής. Ποιος? Ο Καζαντζίδης. Καζαντζίδης. Στα καλύτερα του χρόνια και σε μια ηλικία είμαστε σήμερα, το συγχαίρω είναι, αλλά τον κατατρέχουνε. Τον κατατρέχουνε. Ναι. Μήπως αυτά που λέει προκαλούν. Άκουσε, μπορεί να, να προκαλούν, όχι, γιατί με έναν που τον έκανε να πει τραγουδιστή, ναι. Πήγε να τον τιμωρήσει, μάλλον να πουλήσει τα τραγούδια του. Εκεί ο Καζαντζής έχει δίκιο σε αυτό το θέμα. Έχετε δίκιο, λέτε. Βέβαια. Δηλαδή έπρεπε να τα βγάλει. Έπρεπε. Ήταν σκόπιμο αυτό. Αυτό άκουσε, όχι. Αυτός που πήγε να αγοράσει τα τραγούδια του Καζαντζής δεν έπρεπε να το κάνει. Χωρίς να έχει. Βέβαια, αφού τον έβγαλε, τον ανέφερε. Για φορμή. Γιατί μετά το κάνει για διακοπή. Εγώ τώρα αναφέρω έναν μαθητή και τον κάνω δάσκαλο. Αυτός που τον έκανα δάσκαλο πρέπει να με καβαλήσει. Όχι να σε καβαλήσει, προς Θεού τώρα. Ναι, όχι να με καβαλήσει, παρά να σου να με πνίξει. Να πάτε. Θα σας πνίξει τώρα. Ναι. Καβαλήσει, να σας πνίξει, ναι. Είναι. Ναι. Να σας προσπεράσει, ναι. Ναι. Μπράβο, που δεν μπορεί, γιατί? Αλλά το κάνει. Μα εάν ο μαθητής γίνει καλύτερος από το δάσκαλο. Πρέπει να το σεβαστεί. Να το σεβαστεί. Υπάρχει και μια σέβαση. Ο σεβασμός είναι αμοιβαίος. Όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θέλω, εσείς θέλετε. Εγώ, που σε με... Χοροπηδάτε, δεν και κάνετε το πάλι αυτό. Γελάτε και ωραία, γελάτε και ωραία. Αλλά αυτό εδώ πέρα είναι... Τι είναι. Το κάνετε συνήθως. Όχι, δεν το κάνετε συνήθως. Λεωφορείο. Γιατί στα χρόνια μου που ήμουνα και εγώ, περπατούσα λίγο και τα θυμήθηκα τώρα, κατάλαβες. Αυτό είναι. Τι θυμήθηκατε. Θυμήθηκα τα νιάτα μου. Δηλαδή περπατώντας, θυμάστε νιάτα. Για περπατάμε λίγο. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Να δω κάτι το ωραίο και να πω να την πω, έλα δω κούκρα μου. Α, το λέτε αυτό. Πάμε. Δηλαδή πειράζετε. Ε. Πειράζετε. Όχι, για να πειράξω αυτήν την ηλικία δεν πειράζα. Στα χρόνια μου που περπατούσα και έβλεπα και μια ωραία πιτσιρίκα και... Κοίταξε. Πάω κάπου. Πού. Βλέπω ένα δενδροκομείο. Ένα. Ένα δενδροκομείο. Δενδροκομείο. Που έχει. Τι είναι δενδροκομείο. Έχει καρπούς μέσα. Μήλα, πορτοκάλια, κυδόνια, αμύγδαλα. Και λέγω, αχ τι ωραίο μήλο, ορίμασε να το κόψω. Όταν βλέπω και 4-5 κοπέλες και τις βλέπω να πούμε σωστές, λέω μέσα, σωστές. Τι κάνει ο κύριος εδώ. Τίποτε, είναι λίγο. Λοιπόν, κατάλαβες και θέλω να σε πω. Είναι λίγο. Ποιος. Α, ο κύριος. Όχι, τίποτε. Έβγαλε το τσακάκι, το κρέμασε, τι κάνει. Αυτά. Ναι, έβγαλε το τσακάκι και πλένεται.
Οι διαφημίσεις, ναι, τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας? Οι διαφημίσεις παίζουν πολύ καλά. Δεν έχω τίποτα έτσι, πρόγραμμα για τίποτα. Όλοι καλά είναι. Δεν έχω τέτοιο. Δηλαδή, πώς το λένε. Ναι. Δηλαδή, δεν έχω όπως οι άλλοι να πιάνουν, ξέρω εγώ, να πιάνουν σε, ναι, δικαστήρια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, δεν έχω τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Όχι, και οι συνδυσμοί για μένα καλό και όλοι καλοί είναι. Mm-hmm. Όποιος για μένα καλά θα είναι. Τι να κάνουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm. Καταλάβετε την ερώτηση που σας έκανα. Ναι, ναι, ναι. Για να συνεχίσετε. Τι να πω, ρε παιδί. Ναι, τι ρόλο παίζουν οι διαφημίσεις στη ζωή σας? Τι να πει, διαφημίσεις, τι ρόλο παίζουν? Με τα δικαστήρια και τον κύριο Σιμίτη τι δουλειά έχει? Όχι, με τους Σιμίτη, θέλω να σου πω για μια να είναι Σιμίτη, καλώς δεν είμαι περασμένος με τις άρχους. Χαίρετε! Γεια σας, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, είστε ο κύριος! Ο Κουμούς Νικόλαος, Κουμούς Νικόλαος. Κύριος Νίκος. Μάλιστα, Νίκος. Και έχουμε και την κυρά. Βασούλα. Γεια σας, κύριε Βάσο. Καλά. Τι κάνετε? Κάνετε. Καλά. Εγώ είμαι ο, δεν είμαι η, είμαι ο Στέλιος ο Σταυρίδης, είμαι από τον Διάβολο Ορδολίβος και η εκπομπή που κάνω λέγεται Άκουσον Άκουσον. Τι κάνεις? Καλά, γόρι μου, καλά. Καιρός δυνατός. Δόξα τω Θεώ. Έχεις πράγμα? Γιατί τίποτα. Λέγε. Πού είναι το Μαντρί, το Μαντρί, τη Νέα Φιλή. Το Μαντρί. Δικιά σας κότη. Α, δικιά σας είναι. Λοιπόν. Είστε. Ο Νικόλαος Κουμούρης. Όχι, ναι, ξέρω, όχι. Τι επάγγελμα, κτηνοτρόφος. Μπράβο. Δεν είστε αγρότης. Και κτηνοτρόφος, και κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Πολλά μπράβο μαζεύτηκαν. Είσαι ωραίος. Ωραίος. Ναι. Εσείς είστε ακόμα ωραίος. Δεις τον κόσμο της δουλειάς με χαρά. Και έχουμε μια στιγμή, λοιπόν, να είσαι πιο καλύτερος. Τώρα, κάθε φορά. Για μέσα να πάμε τυρί του Λουμίσιο, κατσκίσιο, από το Λουμίσιο, αυτά που είναι στα κάη της. Αυτά είναι τα λέμε του Λουμίσιο. Του Τουλούμι. Του Τουλούμι. Πώς λέμε βρέχει με το Τουλούμι. Αυτό μέσα είναι τυρί, δεν έχει νερό, έχει τυρί. Τυρί. Μπράβο. Είναι κατσκίσιο, από το Παγκαίου Λουμίσιο, μέσα στα λουλού και τα σβόβαζουν. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τα αγουλάκια, λοιπόν, τα εντόπια, τα βουνίσια. Και είμαστε εισάγραν υγιείς. Εισάγραν υγιείς. Παρά την ηλική από εγώ είναι. Είμαι ευχαριστημένος. Γεωντάρι. Καιρός. Δόξα τω Θεώ. Προγκάμ με προγκό. Αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό. Α, δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Όχι, εσύ περνάς καλά. Παίρνω, δόξα. Παρά την. Ας πούμε, αφού είμαστε παρά την ηλική. Για να τα βγω. Ορίστε. Πάτω. Στο κάμπ και δώρο. Αυτό είναι Βουνίσιο εγώ. Βουνίσιο. Βεβαίως. Θα το φάμε μαζί με τον Νίκο μισό μισό. Είναι και ζεστό, δεν είναι Νίκο εκεί, μπράβο. Είναι και ζεστό. Είναι, μπράβο. Είναι βρασμένο. Ναι. Βεβαίως. Α, γιατί νόμιζα ότι είναι τώρα το γαλλικό του. Έτοιμη για φαΐ είναι. Έτοιμη για φαΐ. Μπάζει. Μας δώσαν ένα δώρο, ένα αυγό κυρίες και κύριοι, από την Παλιακόμη ο κύριος Νίκος. Μπράβο. Μπράβο. Είπαμε ότι αυτό το έγιωσα όλη τη φταμή, όλα τα συστηρικά. Της φύσεως. Δεν πιστεύω να τις αίσθητε τις χόρτες με τίποτα. Τίποτα, χόρτα και καραμπόκι. Αυτό έχει όλες τις βιταμίνες. Γιατί στο Κόσοβο έχω μάθει ότι... Είναι μακριά. Είναι μακριά, ναι. Ότι στο Κόσοβο έχω μάθει ότι αρμέγουν τις κότες και παίρνουν αυγά από τις γάτες. Εκεί μπορεί να αρνέγω, αλλά εδώ... Έλα λίγο εδώ. Να έχουμε...
Να έχουμε έτσι. Εδώ, από εδώ. Εμείς, όχι, εμείς θα είμαστε από εδώ πέρα έτσι. Να βλέπουμε και τον Νίκο, μπράβο. Να βλέπουμε και τον κόσμο. Οπωσδήποτε. Έτσι, οπωσδήποτε. Ναι, μπράβο. Ακούω. Και τι έλεγες? Είπα ότι έχουμε πτηνοκτηνοτροφία. Πτηνοκτηνοτροφία. Μπράβο. Για να το πούμε μαζί άλλη μια φορά. Πτηνοκτηνοτροφία. Πτηνοκτηνοτροφία. Μπράβο. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, είπαμε ότι δόξα τω Θεώ είμαστε καλά στην υγεία μας. Μέχρι τώρα πάμε καλά, διότι τρώμε... Για το τολούμι πες μου πώς το κάνεις. Διότι τρώμε μια τροφή της φύσης. Δεν πειράζει. Μια τροφή καθαρή. Όλα είναι καθαρά. Με τη φύση. Και τα ζώα, σαν τα πόχους, τα κατσίκια, τρώμε γάλα και τυρά καθαρό, καθώς και... Είναι καθαρό. Τα τυριά, τα μοσκοπολάμε, έκαμε 1500 δοχεία. Και τα μοσκοπούλησα. Πόσο το κιλό? Αυτό πάνε σε δοχείο. Από κουπί είναι σε δοχείο. 8 γραμμές στο δοχείο. 8 γραμμές στο δοχείο. 8? 1000 γραμμές στο δοχείο. 8.000 γραμμές στο δοχείο. Ναι. Το τουλούμι? Όχι, αυτό το τουλούμι το έχω... Μου μείνει πάντως αυτή η λέξη, το τουλούμι. Το τουλούμι, αυτό το έχουμε πάμε για τους φίλους, λοιπόν. Να φάμε εμείς, όλη η οικογένεια. Με ένα τρόμι. Έλα να φάμε μέσα λοιπόν, του λουμίου. Να στείλουμε χαιρετίσματα σε ποιους εδώ πέρα στο χωριό. Στο χωριό που να στείλουμε χαιρετίσματα, εγώ μου, στο Νεπάλ. Δεν είστε μόνοι σας οι δυο. Στο γιο μου θα στείλουμε, είμαι ακόμη, εμείς είμαστε Μεσολακιά, αλλά από την καταγωγή, αλλά μένουμε στην Παλικό. Καταγωγή σας είναι από τη Μεσολακιά. Βεβαίως. Εσύ πρέπει κοντά, δεν είσαι. Από το Ροδολίβος. Ποιο παιδί είσαι? Εγώ είμαι, η μητέρα μου είναι από το Ροδολίβος, ο πατέρας μου από το Μαυρόλοφο. Καταγωγή μου είναι από το Μαυρόλοφο, αλλά η μάνα μου είναι από το Ροδολίβος. Είμαι μισός. Δηλαδή, αυτό. Είμαι μισός Πόντιος και μισός Μικρασιάτης. Για κάντο. Εμείς το λέμε Κερμάς. Δηλαδή, διασταύρωση. Διασταύρωση. Μπράβο. Είσαι διασταυρωμένος. Μικρασιάτης με Πόντιος. Μικρασιάτης με Πόντιο. Α, μπράβο. Ενώ εγώ όμως είμαι, εγώ Μικρασιάτης, αλλά και Μακεδόνος. Μικρασιάτης και Μακεδόνος. Και εγώ είμαι Κερμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τι είναι τα εγγόνια? Να τα εγγόνια. Έλα εδώ κοπέλα μου. Πώς σε λένε? Βάς. Πώς? Βάς. Γιατί κάνεις έτσι ρε Βάσο? Κάτσε κανονικά καλέ. Λοιπόν, τι τάξη πας? Πρώτη. Και πώς είναι η εντυπώση σου? Κάτσε εγώ δηλαδή πρέπει να σε βαστάω από εδώ και να μην πέσεις. Έλα εδώ πέρα. Αυτή εδώ δεν τρέπεται. Έλα εδώ. Έλα να σε κάνω εγώ διάσημη. Να σε κάνω διάσημη. Πώς σε λένε κουκλά μου? Φοφό. Τι ωραίο όνομα Φοφό. Τι τάξη πας? Νύφια. Στους χαιρετισμούς. Στους χαιρετισμούς. Όχι του Μεγάλου Πάσχα. Να στείλω, έχω λοιπόν... Μεγάλη εβδομάδα δεν θέλω να πω. Έλα πιο εδώ γιατί έχει κολόνα. Στην Καλυψό. Πού? Στην Καλυψό έχω λοιπόν εξαρτήθεια. Στην Καλυψό. Ναι, στο Χρήστο Μουζαλιώτη και στον Αντρέα Μουζαλιώτη. Μπρατσομένος πάντως είσαι. Δόξα τω Θεώ. Είμαι. Σ' όλα μέσα είμαι. Σ' όλα μέσα. Και παλεύω. Κυνηγάς. Δηλαδή σαν την κυνηγό μου. Κυνηγάς. Κυνηγός. Ω κορίτσια, κορίτσια τι, τέτοια ηλικία, άμα κυνηγάσει κορίτσια δεν θα σε πω, μπράβο! Άμα τύχει! Δεν κάνω, δεν χαμπαριά. Δεν χαρίζω. Ναι, μπράβο, καλά κάνεις. Κυνηγός. Όχι. Δεν είσαι κυνηγός. Ασχολήθηκες καθόλου με το κυνήγι? Τώρα, κάποτε, ας μην είχα, κάνω δύο φωνές. Τώρα είναι τα παιδιά. Τώρα εμείς έχουμε τα μαξάκι μας, πάμε στον πατρί, ας μην. Λοιπόν, πειράω την ώρα μας, με τα ζώ, τα χαϊδεύω. Τα βλέπω, ας πούμε, και εκεί οπωσδήποτε. Τα προσέγγισε. Έχω κάποια λοιπόν ανακούμπηση. Με αρέσει πώς ήταν. Εδώ μέσα στα καφενεία, μια βρωμιά, παίζουμε λοιπόν και κάνα κοκανάκι. Όταν χάσουμε, λοιπόν, θα έχουμε έτσι, δηλαδή, κάπου θα βγει. Όταν πάρουμε, γελάμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Λοιπόν, θα μας πεις τραγουδάκι. Λοιπόν, έλα, να στείλουμε χαιρετίσματα. Πού θες να στείλεις χαιρετίσματα? Έχεις φίλες? Δεν έχεις φίλες? Στη γιαγιά Φωτεινή. Στη γιαγιά Φωτεινή στο Μαυρόλοφο. Έχουμε καλή πρόοδο να δεις κουράγιο στον κόσμο, να γελά ακόμη, να δώσει ζωή στον κόσμο. Να σε καλά. Σήμερα η ζωή έγινε τόσο αγχώδη, οπότε δίνει γέλιο και χαρά. Λοιπόν, παιδί, γεια σου. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σε έχει καλά. Γεια σας. Μόνο να μην τον τρομάξουμε, τίποτα άλλο δεν θέλω. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ.
Είστε ο κύριος? Κύριος Ιωάννης Ζαχαριάδης. Πώς? Ζαχαριάδης. Ζαχαριάδης. Ναι. Κύριε Ζαχαριάδη, τι κάνετε εδώ πέρα, τι είναι αυτά? Ξύλα για το... Για το χειμώνα. Για το χειμώνα, ναι. Μάλιστα, είστε από εδώ πέρα κάτοικος. Κάτοικος Παλαιοκόμης. Ναι. Απέναντι μας έχουμε την εκκλησία... Ποιε, Παναγία. Της... Παναγία. Της Παναγίας, της Κινήσεως, ναι. Της Θεοτόκου. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Βαρύς ο χειμώνας φέτος. Δεν μας έριξε πολύ χιόνι. Έριξε από τη μεριά του Ροδολίβου. Ναι, ναι, από εκεί. Από εκείνη τη μεριά. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ πέρα Παγκαίο είστε όμως. Παγκαίο, ναι, αλλά έριξε λίγο, αλλά έλειψε μετά. Έξω όμως από, από το χωριό. Είχε πολύ αέρα εδώ. Ναι. Είχε πολύ αέρα. Λοιπόν, και πέντε έφυγαν τα σύνορα και μετά βγήκε νότους από εδώ. Ποιος βγήκε? Νότους από εδώ, η βουριάς πίσω είσαι. Α. Και μετά βγήκε από εδώ, ο Νότης. Ο Νότης, και, ναι, ο Νότης φύσηξε. Ναι, Λοκιά. Ο Νοτιάς. Λοκιά, ναι. Α, γιατί εγώ κατάλαβα και το Νοτιά. Η Νοτιά είναι λίγο πιο ζεστή, κατάλαβες. Και έκανε, έφυγε το... Ο Νοτιάς έρχεται, ναι, από τον Νότο. Ναι, 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 από εδώ. Νοτιά. Από εδώ είναι Βοράς. Νοτιάς. Ναι, ναι. Και από εδώ είναι Βοριάς. Ναι, έτσι είναι. Από εδώ είναι Ανατολή. Από εδώ είναι Ρίση. Ανατολή εδώ. Από εδώ είναι Ανατολή. Ναι, ναι, ναι. Πίσω από το βουνό. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτά... Έχουμε τα ξύλα μας εδώ. Τι ξύλα είναι αυτά? Αυτά είναι έσπρονες μυβαλιές. Και τα κόψατε. Και τώρα δεν μας παίρνουν τα μύβελα. Κοιτάξτε, είναι πολύ στενά. Πόσο στενά είναι? Μέχρι και 4.000 εκεί μέσα. 4.000 τι? 4.000 το κιλό. Το κιλό? Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. 4.000 το κιλό. Πιο μπροστά. Πόσο ήταν? Άλλα χρόνια είχε 15-20.000. Το κιλό? Βέβαια. Είστε σίγουροι αυτό που λέτε? Βέβαια. Και τώρα επειδή είναι 4.000 δεν μπορείτε, δεν βγαίνετε. Δεν τα δίνουν κανείς, καλά. Δεν τα δίνει. Έτσι, ναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι και τα καπνά. Έχετε καπνά? Έχουμε. Είστε καπνοπαραγωγός? Ναι, καπνοπαραγωγός. Δεν είστε συνταξιούχος? Είναι, είμαι αυτός ο... το ΟΓΑ. Το ΟΓΑ είναι. Το ΟΓΑ το ΙΚΑ. Καπνοπαραγωγός του ΟΓΑ. Καπνοπαραγωγός του ΟΓΑ. Ναι. Είναι λογικό, γιατί άμα είσαι, ναι, καπνοπαραγωγός του ΙΚΑ. Αν ήμουν του ΙΚΑ. Δεν θα ήμουν καπνοπαραγωγός. Καπνά, ναι. Άρα. Είμαι του ΙΚΑ. Το ΟΓΑ. Σας μπέρδεψε. Οι ελιές αυτές δικές σας είναι? Αυτό είναι άλλο χτήμα. Από εδώ είναι άλλο χτήμα. Είναι μερίδιο του αδερφού μου από εδώ. Τα αδερφού σας. Πώς λέγεται ο αδερφός σας? Ζαχαριάδης. Ζαχαριάδης είναι αδερφός σας. Λογικό. Το μικρό. Θανάση. Θανάσης. Πάτε πίσω-πίσω γιατί... Άντε πάμε εδώ. Πάτε πιο πίσω. Πάτε λίγο πιο πίσω. Λίγο πιο εδώ. Γιατί? Όχι, εσείς πάτε πίσω-πίσω, εγώ ακολουθάω. Καλά, εντάξει. Να έχουμε μια απόσταση κοντινή. Λέγε άλλα, τι θες. Εντάξει, αυτά. Εντάξει, έχω δουλειά για τη βουλή. Ναι, να είστε καλά, το χέρι. Γεια σας, γεια σας, καλά. Πολλά, πολλά χαιρετίσματα. Πού να στείλουμε? Τι να στείλουμε? Χαιρετίσματα, μην στείλουμε τίποτα άλλο, μόνο χαιρετίσματα να στείλουμε. Εδώ, στην κάμερα. Χαιρετίσματα να στείλουμε το κράτος που είμαστε καλά. Και ξέρω εγώ... Στείλουμε και στον κύριο Σμίτη. Από φαΐ, πάμε. Στον κύριο Σμίτη να στείλουμε. Ξέρω τι να πούμε, παιδιά. Τι να πούμε. Να στείλουμε στον κύριο Σμίτη. Το Σμίτη αυτό. Επειδή είπατε κράτος. Ναι, εντάξει, το Σμίτη. Το κράτος ποιο είναι, ξέρετε. Ο Σμίτης κυβερνάει. Ναι, έτσι είναι. Εσείς έτσι λέτε. Πώς είναι το κράτος, ποιο είναι ο κράτος. Όχι, εσείς λέτε ότι κυβερνάει ο Σμίτης. Ναι, ποιος είναι ο κυβερνητής. Όχι, εγώ εσάς λέω. Το κράτος κυβερνάει. Ναι, εντάξει, ναι. Ο Σμίτης. Ναι. Εντάξει. Ναι. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο κράτος. Ναι. Πού άλλο να στείλουμε? Εκεί να στείλουμε άλλο. Ποιο εδώ. Τζάμπα είναι. Ξέρω γράμματα. Τζάμπα είναι. Χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Σε φίλους σε γνωστούς εδώ πέρα που έχουμε, ναι, στο χωριό. Όλο χωριό. Ποιο να πούμε. Χωριό. Ονόματα. Όχι, το δεν θυμάμαι τώρα. Να στείλουμε σε όλους, σε όλο το χωριό. Όλο το χωριό, ναι. Από τον κύριο. Από τον κύριο Ζαχαριάδη. Το μικρό. Ιωάννη. Ιωάννη. Ναι. Ο άλλος είναι ο Κώστας. Ο άλλος είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Ναι. Τώρα τι, δεν έχετε δουλειά, τι δουλειά έχετε τώρα από εδώ? Έχουμε δουλειά ακόμα. Αυτά εδώ θα τα κόψετε? Αυτά θα τα κόψουμε και εδώ θα τα κόψουμε. Με τι τα κόβετε? Έχουμε ένα μηχανάκι μικρό. Πού το? Δεν είναι εδώ το μηχανάκι. Α, περιμένετε να σας το φέρουν? Καλά, ναι. Το μηχανάκι θα πληρώνω και θα κόψω. Αυτά τα λίγα, πώς τα πληρώσετε για αυτά τα λίγα? Αυτά και θα τα κόψω. Μείνουν έτσι και... Αυτά εδώ πέρα πόσο θα πλέωσε για να τα κόψετε? Εκείνα εκεί πέρα, έχω κάποια 3.000.
Κανα 2-3 χιλιάρικα. Και πόσες ώρες? Τώρα ξέρω πώς άρχισε, δεν ξέρω πώς άρχισε. Αυτά πατιού τακ τακ. Ακούσε, αυτός μπορεί να κάνει σιγά σιγά και να το πάει και 3 ώρες. Άμα είναι τα κάνει σιγά σιγά πρέπει να το κάνει και όλη τη μέρα. 8 ώρες θα πάρει 8 χιλιάρικα. Πώς θα το κόψουμε, ε? Πώς το λένε τον κύριο που κόβει τα ξύλα? Τώρα δεν θα πει, τώρα μπαίνει ένας, τώρα θα κόψουμε το βρίσκο. Αρθούν πολλοί δηλαδή για να τα κόψουν τα ξύλα. Ακόμα. Όταν το βρείτε, σας το έχουμε να το βρείτε, γιατί άμα... δεν είναι ένας, είναι πολύ, οπότε... Είναι πολλά άτομα. Πόσα άτομα είναι? Τώρα θα πούμε, ας πούμε, ποιος είναι το καλοκίνη, θα βρείτε και όλο, κοιτάξτε. Ποιο καλοκίνη, ποιος κόβει, ας πούμε, και θα βρείτε. Δημοπρασία. Στο ΣΥΡΙ. Μπαπ. Όχι δημοπρασία, δεν είναι δημοπρασία. Δημοπρασία. Ο κύριος ΑΠΧ, ο κύριος ΑΠΧ θα σας το πάρει με 3.000. Ο κύριος Β. Που να είναι 1.000. 2.000. Και ο κύριος Γ με 1.500. Εμείς θα προτιμήσουμε τον κύριο Γ με 1.500. Ναι, αλλά θα μας κάνει καλή δουλειά. Εκεί που θα τα κόψει τα ξύλα, ποιο λόγο. Ναι, θα τα κόψει καλά ή. Θα τα κόψει, βέβαια. Τα χωράνε μέσα στη σόμπα. Εγώ θα το πω κανονικά. Ναι, τόσο μέγεθο. Σε τόσο μέγεθο. 25 πόντου. Τι πιο μικρό. Ναι. Έχει σόμπε πιο μεγάλε. Μία παλαμιά, μισή παλαμιά. Είναι σόμπα, έχει το μάκρο 40 πόντου. Το βάζετε έτσι ή έτσι. Έτσι μέσα. Έτσι μέσα, ναι. Αυτό είναι. Ναι, 40 πόντου. Καθέτο ή οριζοντίο. Έτσι, έτσι. Έτσι. Ναι. Να είστε καλά, έγινε. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Πώς θα βγω, ρε. Προς κεντρική πλατεία. Από εδώ. Φύγαμε. Τι παράπονο έχετε. Εσείς είστε εδώ με το χέρι... Μιλήτως Χρήστος λέμε. Πώς λέγεστε. Μιλήτως Χρήστος. Μιλήτως Χρήστος. Κύριε Χρήστο. Είπε στην προώρη σύνταξη. Να πω λίγο αλλά... κάτι. Ε. Να πω λίγο κάτι πριν πείτε εσείς. Ναι, πέρα, λέγει. Έχετε τρεις λογαριασμούς. Όχι, εγώ θα δώσω άλλο ξένα ένα. Είναι λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Εν τότε μη μιλέτε, όχι. Τρίεσαι λογαριασμοί. Είναι, όπως είπα, τα λογαριασμοί. Είναι. Ναι. Εσείς πληρώνετε. Εμείς πληρώνουμε, θα τα δώσουν οι οικοκυρία αυτά. Δεν τα πληρώσει οι οικοκυρίες. Είναι τρία, δεν είναι δικά μόνο. Έχουμε ένα ειδικό. Ένα ειδικό, στα άλλα δύο είναι αλλονών. Λοιπόν, είμαστε την πρώτη σύνταξη. Δεν μας κατεστηράν, δεν μας τα δίνουν στο μήνα παν τα χρήματα μας. Ο μήνας είναι πίσω. Τώρα είναι, ο μήνας έχει 10-15, είμαστε πλέον. Ναι. Και θα μας πληρώσουν τις 25 από αυτόν τον μήνα, θα μας πληρώσουν τον άλλο τον μήνα που είναι απλέον τους. Τον προηγούμενο. Τον προηγούμενο. Αλλά τον προηγούμενο μήνα τον είχατε πληρωθεί. Αυτόν δεν έχετε πληρωθεί που θα έρθει. Όχι, αυτόν που έχει... Μισό λεπτό για να μην μπερδευτούμε. Ναι. Θα μιλάμε ένα προηγούμενο είναι... Να μιλήσω εκεί. Είμαστε απλέον. Να μιλήσουμε τον κύριο και μετά. Είμαστε απλέον τον προηγούμενο. Αλλά τώρα από αυτόν τις 25 μετά, θα πληρωθούμε τον προηγούμενο. Ναι. Και κάθε τον ένα άλλον, μήνα μας έχουν μέσα. Τον άλλον ή τον προηγούμενο. Όχι, ένα μήνα μέσα. Ένα μήνα. Ένα μήνα μέσα, ένα μήνα έξω. Ναι. Ένα μήνα πώς πάνε φαντάρι, ένα μία μέσα, μία έξω. Ξέρω εγώ, φαντάρι καλά, αλλά φαντάρι είναι έτσι, φαντάρι πληρώνει κάθε μήνα. Πώς δεν πληρώνει, ξέρεις, 280 δραχμές. Ξέρω, λίγες πληρώνει, λίγα. Λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Ο κύριος έχει άλλη άποψη. Ποια άποψη είχατε? Πάντα μας κρατάνε ένα μήνα μέσα. Κάθε, δηλαδή δεν μας πληρώνουν κανονικά. Τώρα έχουμε Γενάρη, πρέπει να πληρωθούμε τώρα για τον Γενάρη. Πληρωνόμαστε για τον Δεκέμβρη. Για αυτά εδώ πέρα όμως τα αγροτικά θέματα, γιατί περί αγροτικά αν κατάλαβα καλά πρόκειται, ναι. Υπάρχει ο κύριος Αθανάσιος Μπαντής. Αγροτικές απαρεμβάσεις. Δεν έτυχε να μας έρθει, δεν το πούμε. Όχι, δεν τυχαίνει, ο κύριος Μπαντής δεν έρχεται. Ναι. Απλώς ο κύριος Μπαντής κάνει εκπομπή στον Διάβλο Ροδολίβος. Εντάξει. Κάθε πόση, ποια ώρα είναι? Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Κάθε Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ. Εγώ είμαι κάθε Τρίτη στις 10, κάθε Πέμπτη στις 7 και κάθε Σάββατο στις 6. Αλλά τον κύριο Μπαντή με τα αγροτικά θέματα τα οποία αναλύει πολύ γλαφυρά και πολύ σωστά,
μπορείτε να κάτσετε να το δείτε και να μάθετε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε. Σωστός. Δηλαδή μπορώ να πάρω με τηλέφωνο και να ενημερώσω. Και τηλέφωνο μπορείς να πάρεις και να πάρεις εκεί πέρα έχουν... και να τον πιάσεις και να τον πεις άκουθα κύριε Μπαντή, ναι. Το και το. Γιατί μας έχουν ένα μήνα πάντα μέσα. Γιατί. Αυτό γιατί. Αυτό θέλω. Μια μέσα, μια έξω. Όχι, μια... Όχι συνέχεια. Συνέχεια αυτό γίνει. Συνέχεια. Ένα μήνα μας έχουν μέσα. Που έχω γνώση των πραγμάτων. Και αυτό το ίδιο. Έχετε γνώση των πραγμάτων. Έχω γνώση των πραγμάτων. Πόσο γνώση έχετε. Πόσο χρόνο είναι. Όχι, πόσο γνώση έχετε. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν. Μας έχουν ένα μήνα, παίρνουμε την πρόορη σύνταξη. Μας έχουν ένα μήνα μέσα. Δεν περάζει αυτό. Αλλά θέλουμε μια συγκεκριμένη μέρα να μας πούνε ότι στις 10 του μηνός θα πάρει τη σύνταξη. Δηλαδή θα παίρνουμε τηλέφωνο εμείς. Ήρθε η σύνταξη, δεν ήρθε η σύνταξη. Πού παίρνετε τηλέφωνο. Στην τράπεζα. Και αν η σύνταξη ήρθε στην. Δηλαδή τώρα είστε καμιά. Προσέξτε. Να πω λίγο. Να απαντήσω πρώτα. Να κάνουμε διάλογο, βέβαια. Άμα δεν γίνεται διάλογο τώρα, μονόλογο, κράτα το μικρόφωνο, πέστε στην κυβέρνηση, σα κοντά φύγω. Λοιπόν. Και τώρα είστε γύρω στα 150 πόσα άτομα εδώ πέρα, 200, 300, 1000 άτομα. Είμαστε 50 άτομα, 100. Το πρόβλημα στο δικό μας είναι ο Σιμίτης, παιδί. Πρόσεξε, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, άσε να απαντήσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει μία διγνωμία. Να έρθει ο βασιλιάς. Αύριο να έρθει ο βασιλιάς. Α, εσύ είστε βασιλικός. Βασιλική είναι εδώ όλοι, δεν είναι. Το θέμα μας είναι. Εγώ είμαι ΚΚΚ. Λοιπόν, α, είστε ΚΚΚ. ΚΚΚ είμαι, το λέω. Λοιπόν, δεν μου λένε. Ας τα ακούσουν. Να πω λίγο. Το θέμα μας είναι ο βασιλιάς. Είναι Έλληνας ο βασιλιάς. Όλους αυτούς που ρωτάς. Είναι Έλληνας ο βασιλιάς. Όλους αυτούς που ρωτάς είναι αντιπολίτευση και πολίτευση. Μην κάνεις πολιτικά. Πες. Εγώ δεν μίλησα από καθόλου πολιτικά. Αυτοί όλοι είναι αντιπολίτες και πολίτες. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο βασιλιάς. Μα φωσόν όλοι οι βασιλιάς θέλουν. Θέλουν οι γέροι που γεράσαν, θέλουν και οι νέοι βασιλιά. Τι περιμένεις. Θα το φέρουν μια μέρα. Λοιπόν, είμαστε χίλια χρόνια πίσω. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι. Κάθε πρώτη του μηνός. Κάθε πρώτη του μηνός πληρώνεται αυτός. Ξέρω που θέλω με καλές συντάξεις. Έχετε για βρυσούλες λόγκι βουνά. Τα πληρώνει προκαταγωγή. Έχετε κύριο Αραπαντή. Λοιπόν, λόγκι βουνά. Άμα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει προκαταβολή. Τα παίρνει αυτός. Άμα έρθει η Νέα Δημοκρατία θα τα παίρνει προκαταβολή. Αυτός. Θα τα παίρνει και δύο μήνες νωρίτερα. Κύριος, εμείς δεν είμαστε κατά της κυβερνήσεως. Εμείς δεν είμαστε κατά της κυβερνήσεως. Κάθετε και λέει. Δεν καθόλου αυτοί να ζήσουν μια μέρα. Δηλαδή αντιπολίτευση, πολίτευση. Ποιος ξέρει, όπα. Λασπωμένα τα μούτρα τους και όλα τα πίσω η μάνα. Μια ζωή θα είναι λασπωμένη. Και λέει. Γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω πόσα χωριά έχει ο Δήμος. Έτσι λέει το κίτσο η μάνα. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τα είπες, ξεθύμανες. Ξεθύμανα. Λοιπόν, χαίρετε. Εσείς πάμε να είστε ήσυχος. Μένω ήσυχος. Είστε ήσυχος. Έχω προβλήματα υγείας. Τι υγεία. Έχω ένα παράπονο. Άιτε, πες το. Λοιπόν. Σιγά σιγά όμως. Σιγά σιγά. Λίγο περίμενα από εδώ. Πολέμησα 3,5 χρόνια γράμμο και βίτσι στον εμφύλιο πόλεμο. Κι άλλοι πολέμησαν. Σταμάτα. Όχι, κι άλλοι πολέμησαν. Λοιπόν, 4 επιτροπές πέρασα και η πολιτεία με έχει ρίξει στην πάντα, διότι όταν πέρασα. Στη μουσική. Όχι, ρε παιδί μου, πόλεμο στον πόλεμο, με στρατιώτησα με πόλεμο. Στην πάντα είπατε. Στην πάντα δηλαδή δεν μου δώσαν σύνταξη. Πώς να σου το πω από την αρχή. Λοιπόν, νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο το 423 τότε, το Σαμπελοκήπος κάτω. Ναι. Έκτακτο ήταν αυτό, έκτακτο νοσοκομείο. Ναι. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, εγώ θέλω να είμαι κοντά σας έτσι. Ναι, ναι. Και πέρασε η επιτροπή, δεν μου δώσαν τα ποσοστά. 3 βλήματα φοράω εδώ στην Δεξιγόνα και κάθε μέρα στους γιατρούς πηγαίνω. 3 βλήματα. Ορθοπαιδικούς χειρούργους, να τώρα 19 το μήνος πάλι ορθοπαιδικό. Κάνετε μπάνιο. Και μου λέει, κάνετε πάνω. Στο πόδι. Και μου λέει, πόδια, χέρια, σώμα παντού. Και μου λέει, και μου λένε όλοι, μηχανήματα βάζουμε, έχεις παλιά αθλητικά, λέει, παλιά αθλητικά και δεν μπορείς να περάσεις. Παλιά και καινούργια δεν είναι αθλητικά, ένα είναι τα αθλητικά. Παλιά μου λέει, παλιά. Ναι, γιατρέ μου λέω, γράμμο και βίτσι, λέω, 4 χειμώνες, λέει, με χλένει και μια εδάφη, λέω, στοπομένως, λοιπόν, έτσι ξημερώναμε και πολεμούσαμε και ντάμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μας κυνηγούσαν και τους κυνηγούσαμε στο αντορτοπόλεμο. Κυνηγούσαν τι σα κυνηγούσαν. Βεβαίω, ανάλογα. Ανάλογα, βέβαια την ώρα. Τι ώρα, τι ώρα γινόταν το. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχαν ώρες, δεν υπήρχαν μέρες, δεν υπήρχαν. Λοιπόν, και θέλω να πω, έχω τόσο μεγάλη. Τι μεγάλη. Αυτή. Όχι. Αδικία. Α. Από την πολιτεία. Πολύ μεγάλη αδικία. Πολύ μεγάλη αδικία. Ένας να χαθεί κι άλλος να μην βρεθεί. Ποιος χάθηκε, ποιος βρεθεί. Ένας να χαθεί κι άλλος να μην βρεθεί. Δεν το κατάλαβα λίγο ξανά.
είτε όποιος, να μην αναφέρουν ονόματα, αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα. Σημείτης. Βράστο από το 49 και εδώ, 45 και εδώ. Μακριά δεν έχω γεννηθεί. Εντάξει. Έλα πιο πάνω. Από το 45 και εδώ που ανάλαβε η κυβέρνηση, ανάλαβαν κυβερνήσεις μετά την κατοχή. Το 41. Ποιος κυβέρνησε και πρώτη φορά μετά την κατοχή. Ποιος το ξέρει, δεν ξέρω. Εσύ. Κυβέρνησε είτε ο πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου. Και εδώ ακριβώς, εδώ ψηλά. Βγήκε στον μπαλκόνι και μίλησε. Κουκουλιέδες φώναν και εμείς έλεγανε θάνατος στο φασισμό, θάνατος στο φασισμό, θάνατος στο φασισμό, έλεγαν εδώ. Okay. Και εμείς τι να κάνουμε, βλέπαμε και κάναμε. Δηλαδή με το ζόρι έλεγαν. Λέγατε δηλαδή, και δηλαδή, η κυβέρνηση, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Δηλαδή ήρθε. Ήρθε και έφυγε. Όχι. Όπως εγώ, τακ. Τι ήρθε. Οργανωμένη κυβέρνηση. Οργανωμένο το έγκλημα. Από τη Μέση Ανατολή, οργανωμένη κυβέρνηση. Ρε, οργανωμένη. Όχι ανοργάνωτοι όπως είμαστε εμείς. Όχι με εκλογές και με αυτά. Ρε, αυτό είναι το χειδρομείο. Είναι αυτό. Είναι. Γράμματα. Διαγράμματα. Ναι. Έχετε και τον κύριο Σιμίτη εδώ. Καλά. Τον έχετε. Δεν μιλάμε για Σιμίτη και για. Είναι. Τελεία. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν. Και μην κάνετε πολλά μπάνια γιατί τα βλήματα θα σκουριάσουν. Πάω λίγο στον κύριο. Το χέρι σου. Έχεις και κομπολό είναι αυτό. Ναι, κομπολό. Τι κάνεις, έλα από εδώ λίγο να σε βλέπω. Μάλλον έλα από εδώ πέρα. Από εδώ πέρα να έχουμε απέναντι τον ήλιο. Τι κάνεις, καλά είσαι. Είσαι ο κύριος. Αντωνούδας. Κύριε Αντωνούδα, μήπως γνωρίζετε ποιον είχαν πατέρα τα εγγόνια του Ζεβεδαίου. Από αυτά μην τίποτα δεν ξέρω. Δεν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζετε. Μέχρι την Πέμπτη πήγα. Τι γνωρίζετε. Τίποτα. Πώς τίποτα. Αγράμματος. Αγράμματος. Υπογραφή δεν ξέρετε να βάζετε. Σε αυτή η υπογραφή που έμαθα. Είστε δικηγόρος αγράμματος. Ο κύριος πρέπει να γνωρίζει, γεια σας. Γεια. Τι κάνετε. Ποιον είχαν πατέρα τα εγγόνια του Ζεβεδαίου. Το Ζεβεδαίο. Το Ζεβεδαίο. Δηλαδή ο Ζεβεδαίος πήγαινε με την ύφη του. Να είστε καλά. Θα μας πείτε τραγουδάκι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα τραγουδάκι. Δεν ξέρω. Αφού τραγούδασε έτσι πάρα πολύ ωραία τώρα ένα τραγουδάκι. Ήρθε από τόσο μακριά. Ναι, δεν μπορώ ρε. Δεν μπορώ. Αν μπορούσα πολύ ευχαριστώ. Τι ποιο τραγουδάκι λέγε. Δεν ξέρω τίποτα. Αφού τραγουδούσες τώρα. Μακάρι να μπορούσα. Ευχαριστώ. Έλεγες ένα τραγουδάκι ή δεν έλεγε. Έλεγα, ναι. Ποιο τραγουδί μόνο. Κουτουρού λένε. Έτσι, κουτουρού. Δηλαδή κουτουρού τι εννοώ όταν λέμε κουτουρού. Έτσι. Τραγουδάω έτσι μοναχικά, για Θεού. Μοναχικά. Πώς είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Ο Πάριος καλά πάει. Ο Πουλόπουλος μοναχικά τραγουδάει. Εσείς είστε μοναχικός. Μοναχικός δεν είναι. Θα πάτε σπίτι μόνος τώρα. Μόνος. Μόνος είστε. Μόνος. Δεν έχετε κανέναν μαζί. Έχω γυναίκα. Άρα δεν είστε μοναχικός. Μοναχικός λέγοντας τα τραγούδια. Ναι, είστε με παρέα. Παρέα. Και είστε ο κύριος. Ο Ιωαννίδης. Ιωαννίδης, Πόντιος, Τεμέτερο. Πόντιος, γεια. Πόντιος, Σταυρίδης, τέλειος. Σταυρίδης, yeah. Λοιπόν, τελικά δεν θα μας ευχαριστήσετε με ένα τραγουδάκι, γιατί... Δεν πειράζει. Εσείς όμως τραγουδούσατε κουτουρού. Κουτουρού, έτσι. Ό,τι να τραγουδάω. Ό,τι να είναι. Ναι. Τι ό,τι να είναι, δηλαδή. Από πού είστε, από τα Σέρες, από πού είστε. Ναι. Από Σέρες. Σέρες, μια καφώς πήραμε τηλέφωνο και ούτε απάντησε για τραγούδια ποντιακά και ξέρω εγώ. Πού πήρατε τηλέφωνο. Κάλεσαν Σέρες. Στο αυτό μου ρε. Ήταν φαίνεται κουτουρού. Να είστε καλά. Χαίρετε. Εκπομπής, όπως είχατε την ευκαιρία μαζί να παρακολουθήσετε, ήμασταν στην Παλιοκόμη. Διάλεξα αυτό το φόντο πίσω μου. Βλέπετε το πανέμορφο χωριό της Παλιοκόμης. Εμείς να το αποχαιρετήσουμε, να αποχαιρετήσουμε μαζί και τους κατοίκους και όλους αυτούς που είδαμε σήμερα μαζί. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά, ο Θεός του κόσμου να σε έχει καλά, να προσέχετε τους πάντα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους, αν και αυτή την περίοδο με τα χιόνια, ειδικά εδώ στην περιοχή του Παγκαίου, είναι πιο επικίνδυνα. Απέναντι μου έχω το βουνό, το Παγκαίο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Άκουσαν και του Δία.